Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Βρισκόσαστε στο Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή μας. Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Ζάχος Ντρούλινγκ. Συντροφιά, θα σας κρατήσουμε άλλο ένα βραδάκι μέχρι και τις 11. Καλησπέρα, κύριε Ζάχο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο και όχι μόνο. Ναι, πιστεύω ότι όπως κάθε έτσι βραδάκι, πιστεύω, τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε καλή παρέα, έτσι, προς όλο τον κόσμο που μας ακούει. Τι γίνεται, να είμαστε αρεστοί σε όλους, σε άλλους θα αρέσουμε, σε άλλους δεν θα αρέσουμε. Προσπαθούμε, λέω. Εντάξει, πιστεύουμε, όπως πολύ καλά το λες, ότι κάτι γίνεται. Η προσπάθεια υπάρχει. Τώρα, αν αρέσουμε ή δεν αρέσουμε, είναι στο γούστο του καθένος, έτσι. Εντάξει. Λογικό είναι αυτό. Βέβαια, σήμερα έχει μια εκπληξούλα, νομίζω, έτσι, αργότερα. Μετά τις 10, γι' αυτό θα ανοίξουμε και γραμμές. Δεν έχει πάρα πολλά θέματα. Έχει, βέβαια, κάποια σοβαρά θεματάκια. Θα ανοίξουμε γραμμές τώρα για τους φίλους που. Θέλουν, ρε παιδί μου, μπορεί και από αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να παίρνει. Γιατί μετά τις 10 θα έχουμε κοντά μας ένα λαμπρό επιστήμονα και πολύ καλό άνθρωπο πάνω απ' όλα, τον κύριο Πέτρο Θάνο. Θα έχουμε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει τη Δευτέρα, είναι ανδρολόγος ουρολόγος ο Πέτρος ο Θάνος, και έχουμε ετοιμάσει μερικά ερωτήματα τα οποία θα σας βοηθήσουν και θα μας βοηθήσουν, νομίζω, όλες αυτές οι ιατρικές γνώσεις όσον αφορά πολλά προβλήματα ανδρολογικής φύσεως σε όλο τον ανδρικό πληθυσμό, χωρίς να υπάρχει, παιδιά, ηλικία. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και επειδή είναι και καλοκαιράκι τώρα και δεν έχει πάρα πολλά θέματα, προσπαθούμε, βέβαια, να δείξουμε και μία άλλη πτυχή της εκπομπής, του χαρακτήρα μας, αν θέλετε, και νομίζουμε ότι πάντα κάτι ιατρικό βοηθάει τους πάντες. Θα έχουμε ανοιχτές γραμμές και μετά τις 10. Όποιος φίλος θα θέλει να κάνει κάποιο ερώτημα στον κύριο Πέτρο Θάνο, στον γιατρό, στον ανδρολόγο, ουρολόγο, εδώ θα είναι οι γραμμές ανοιχτές. Θα μας ενημερώσει, γιατί έχουμε ετοιμάσει 5-10 ερωτήματα πάρα πολύ σημαντικά που ενδιαφέρουν τους πάντες, νομίζω. Έτσι, θα είναι και ο φίλος μας ο Πέτρος εδώ να σας λύσει οποιαδήποτε απορία θέλετε. Τζάμπα τζάμπα επισκεψούλα. Αντί να πας να πληρώσει, τσακ. Το λες και έτσι. Βέβαια, τι το λέω. Το λες και έτσι. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή τουλάχιστον μία να σου δώσει μία κατεύθυνση, ναι, για το τι μπορεί να είναι και το τι δεν μπορεί να είναι. Αν και πιστεύω ότι όλοι. Όλοι, όχι, το παίρνω πίσω το όλοι. Όταν υπάρχει ένας γιατρός που είναι και άνθρωπος, έτσι. Και γιατρός και άνθρωπος, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις νομίζω δεν. Είναι ο κατάλληλος ο Πέτρος. Ναι. Πίστεψε με. Εννοώ, ας πούμε, για μια απλή συμβουλή δεν θα σε παίρνει επίσκεψη. Σε κάνει να νιώσεις τόσο οικία μαζί του, που πραγματικά λες και το γνωρίζεις χρόνια από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά τις 10 με τον Πέτρο. Εδώ θα είμαστε. Έχουμε κάποια θεματάκια. 6 του μηνός, 6 Ιουλίου, ορίστηκε, ναι, ορίστηκε το... το ΚΑΣ για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τότε θα γίνει η εκδίκαση. Έφαγε πάλι τα μούτρα του, όπως καταλάβατε, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήθελε προς τα τέλη Αυγούστου να γίνει η εκδίκαση, αλλά εκεί δεν αστείευονται, είναι σοβαροί άνθρωποι από ό,τι φαίνεται, και θα σεβαστούμε την οποιαδήποτε απόφαση. Πότε και βγαίνει η απόφαση, όμως, είπατε. Η απόφαση, γι' αυτό το λόγο, τώρα θα πάρουμε και τη γραμμή που είναι ο φίλος. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι ένα σοβαρό δικαστήριο, θεωρητικά το ΚΑΣ, θέλουν να βγάλουν την απόφαση πριν τη λήξη των playoff, πριν επικυρωθεί η βαθμολογία, για να ξέρουμε ποιοι θα παίξουν Ευρώπη, πότε θα παίξουν Ευρώπη κτλ. Άμα βγάλει απόφαση είναι σοβαρό. Αν πει δεν έχω αρμοδιότητα, για μένα είναι ασόβαρο. Οι πληροφορίες λένε ότι ορίστηκε, βγάλει απόφαση. Ορίστηκε η ημερομηνία της 6ης Ιουλίου, γι' αυτόν εδώ το λόγο. Να δει τα στοιχεία και από τις δύο πλευρές και να βγάλει απόφαση. Να βγει απόφαση και να, πριν επικυρωθεί η βαθμολογία. Φυσικά πριν. Ο Ολυμπιακός ήθελε μετά. Για ποιο λόγο μετά, δεν το κατάλαβα. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, τώρα το λογικό να λέμε άσχετα. Τι μας αρέσει, ποια ομάδα μας αρέσει και δεν μας αρέσει, τον λέμε την κοινή λογική χρησιμοποιούμε. Δεύτερη φάπα του Ολυμπιακού, μία από το ΚΑΣ, θεωρητικά, έτσι, εντός παρεθέσεως, και μία χθες από την νέα ήττα του Ολυμπιακού και τη δικαίωση του ΠΑΟΚ στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Εκεί που απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ, και φυσικά δικαίωση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια για την απόφαση σκάνδαλο της Επιτροπής Αυγενάκη. Το διαιτητικό δικαστήριο, λοιπόν, της ΕΠΟ απέρριψε την προσφυγή του Ολυμπιακού κατά τη Super League, που δεν έκανε δεκτό το αίτημά του να αποβάλει ΠΑΟΚ και Ξάνθη από το πρωτάθλημα. Δηλαδή, μετά τη χθεσινή καρπαζιά να στην Ελλάδα, εδώ, έτσι, μία, ήρθε και η ευρωπαϊκή καρπαζιά για τον Ολυμπιακό. Ελπίζουμε και εκεί προς τις 15-20 Ιουλίου να έρθει και η καλή φάπα,
Έτσι, η αποτελειωτική δηλαδή, για να υπάρξει και η δικαίωση. Κάτσε να πέσει και πάνω. Ή μάλλον πάρ' το φίλο και θα το πω. Εντάξει, δεν το ξεχνάω αυτό. Εντάξει, 23-10. Όσον αφορά το αυτοδίκητο, αυτό ήταν σίγουρο ότι δεν θα. Δεν θα είχε καμιά επίπτωση αυτό. Ο ΠΑΟΚ, όταν νομίζω το ίδιο έκανε ο Όφη και δεν είχε καμιά επίπτωση. Πολύ περισσότερο ο ΠΑΟΚ. Καλά, σίγουρο λέγαμε και για την Επιτροπή Αυγενάκη. Αλλά καλά, πάμε, είδαμε πάμε, τι. 23-10. Δεν έχω όμως ένα σχόλιο. Ό,τι θες. 23-10-2-87-8-8-8 οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα. Έτσι, λόγω είπαμε τη ιδιαιτερότητα μετά τη δεύτερη ώρα. FM κενό. Σχόλιο μήνυμα. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54-2-22. Πάρα πολύ εύκολο. Κόστος αναμήνυμα. Μόλις 0,62 λεπτάκια. Λεπτουδάκια. Τζαμπαντάν. Επαναλαμβάνω, FM κενό, σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-2-22. Πάμε λίγο στο βιαστικό. Εσύ θα γεράσεις γρήγορα. Καλησπέρα. Ο Χρήστος είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πασκάλι στο Ολυμπιακάρα. Βρε καλό στον Πασκάλι τον Ολυμπιακάρα που είναι και λίγο αργιανάρα. Εντάξει, είμαι και λίγο. Τι να κάνω. Εντάξει, δεν κακό να το λέμε, ρε φίλε. Ναι. Άλλωστε, τα τελευταία δύο χρόνια είναι άριστες οι σχέσεις. Δεν είναι κακό. Περιμένω να βγει κάποιος Παναθηναϊκός που να συμπαθεί τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Για να δούμε. Παναθηναϊκός δεν φίλε τον κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μάλλον δεν τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Φέτος δεν τον κέρδισε τον πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα τον κέρδισε. Ένα κλαρίνο εκεί και δύο ισοπαλίες. Στο κύπελο τον πέρασε. Έλα ρε Πασχάλη Ολυμπιακάρα που είσαι. Λοιπόν, τα που τελευταία είσαι χρόνια. Αργιανάρα, όχι, πέσω. Όχι, τα τελευταία χρόνια τα δύο ήταν Ολυμπιακούλης. Τον έκανε ο Ιβάν Ολυμπιακούλη τον έκανε. Στο τελικό είπε Ολυμπιακός είναι. Ναι. Έλα. Άντε, άστο να μιλήσει, ρε Πασχάλη. Δεν μιλήσει. Δεν έχω πρόβλημα. Μιλήσε. Έλα ρε Πασχάλη, έλα ρε φίλε. Πάρε τηλέφωνο, εσύ να μιλάμε εμείς. Έχει άγχος, δεν θέλει να πάει τελικό. Δεν κρατιέται. Σου λέω, άμα το δει εδώ πέρα, είναι σαν το φαντάρο που αντί για 18 μέρες νεοσύλλεκτος για να ορκιστεί και να φύγει να πάει να φύγουν τα φλόκια, ρε παιδί μου, όταν θα έρθει εδώ με την άδεια, έχει λες και θα υπηρετήσει 3 μήνες για να ορκιστεί. Έτσι είναι. 144 ώρες. Έτσι είναι. Έχει τάβλα διαρκείας. 143 ώρες μήναν. Έλα. Λοιπόν, έλα. Αυτά που λες φίλε ραδιοφωνικέ. Ναι. Ραδιοφωνικέ προς το παρόν. Γιατί αργότερα θα γίνουμε και φίλοι στο σύγκρισμα. Ναι. Λοιπόν, είτε χάσω είτε κερδίσω. Που θα κερδίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το δούμε. Λοιπόν, οι βάμπες που λες ότι έφαγε ο Ολυμπιακός είναι χαδάκια. Δεν είναι βάμπες. Τις βάμπες τις έχεις πάει εσύ μέχρι τώρα. Γιατί δεν έχεις κερδίσει ούτε μία δίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα, πες το. Στην Ελλάδα δεν έχεις κερδίσει. Πέσω. Μα στην Ελλάδα είμαστε. Αυτό δεν σε τιμά. Αυτό δεν σε τιμά. Θα δούμε τι θα πει η Ευρώπη. Δεν σε τιμά. Να το ξέρεις. Βάζει αυτόν τον γκολ. Εγώ σε αφήνω επίτηδες να βάζεις αυτόν τον γκολ. Ο κόσμος τώρα την παίρνει χαμπάρι. Εσύ δεν την παίρνεις χαμπάρι. Και ένας κατάδικος όταν πάει στο δικαστήριο και τον αθωώνεται. Πανηγυρίζει. Πασχάλη, μη λες τη λέξη κατάδικος γιατί έχεις πει το Ολυμπιακός πιο μπροστά. Θα μας παρεξηγήσουν. Δεν μας παρεξήγει κανένα. Ναι, παλικαράκι μου, ναι αγοράκι εγώ μου. Ναι. Το μεσημέρι άκουσα τον πρόεδρο που είχατε φέρει τη ΣΑΚ για ένα, πώς το λένε, για ένα φεγγάρι και δικαίωσε τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ναι. Εσύ που ξέρεις σαν παουξάκι, που ξέρεις καλά την Τούμπα, θέλω να συναντηθούμε μια μέρα να με ξεναγήσεις στο εξωγικό μου. Γιατί την Τούμπα την έχω κάνει εξωγικό μου. Ναι. Εντάξει, απλά στο εξωγικό σου έχεις δύο χρόνια να πάρεις τίτλο. Ενώ εγώ πήρα double πέρσι αίτητο, που δεν έχεις τη ζωή σου εσύ τέτοιο πράγμα, με τέτοιο ρεκόρ, και τρία συνεχόμενα κύπελα. Εντάξει, τώρα, κατά πόσο είναι εξωγικό σου, πέρσι έφαγες μια τριάρα και έπρεπε να φας πέντε. Ακόμα και ο Σπίκερ στο πρώτο γκολ κόντεψε να κλάψει. Στην πρώτη γκολάρα στο Ρουκετόνι που ρίχνει ο Βιερίνια, ο εραστής σου, ο Καζανόβας του Ολυμπιακού, στην πρώτη γκολάρα που σου ρίχνει και σας ξεραίνει όλους σας, ο σπίκερ από το συνδρομητικό έκλαιγε. Και αποκρούει, λέει, όχι, λέει, γκολ, όχι, ρε, εσύ, ρε, γκολ, μπήκε, δεν γίνεται. Ναι, εντάξει, και πει, μια γκολάρα, ρε, φίλε, κάτσε καλά. Άρα δεν είναι εξωγικό σου. Θα ήθελες να είναι εξωγικό σου και όχι, δεν μπορείς να λες, να ολοκληρώσω, Πασχάλη μου, και απαντάς. δεν μπορείς να λες εξωγικό. Την έδρα που 23 χρόνια σε έχω γκόμενα και ερωτοτροπώ επάνω σου με όλες τις τάσεις, με όλους τους τρόπους. Δεν μπορείς να μου λες εμένα λοιπόν εξωγικό την Τούμπα όταν 23 χρόνια σε έχω ξεπατώσει όπως γούσταρα εγώ ο επιβήτορά σου. Πάμε τώρα.
εσύ πώς λες εξωγικό το Ολυμπιακό στάδιο επειδή κέρδισε την ΑΕΚ δύο φορές? Λάθος μου. Δεν το λέω. Εγώ δεν το λέω. Εγώ δεν το λέω. Άλλες εκπομπές ακούσα. Οι συνοπαδείς το λένε. Όποιος το λέει δεν έχει γνώση, ρε φίλε, γιατί στην Αθήνα έχουμε πολλά στραπάτσα. Εντάξει. Λοιπόν, όπως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να λέει εξωγικό την Τούμπα και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να λέει το ΟΑΚΑ εξωγικό, γιατί έχει χάσει ένα κάρο τελικούς εκεί. Και άμα δούμε τη στατιστική, πόσες ήττες έχει ο ΠΑΟΚ εκεί και πόσες νίκες, θα κλαίμε μαύρο δάκρυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όσο για τα 23 χρόνια. Ωραία χρόνια. Ωραία. Ό,τι έκανα. Αλλά τότε υπήρχε Μανάβης, υπήρχαν. Μπακάλης. Τι ήταν, την μπάλα παίζανε αυτοί. Λοιπόν, όχι. Απλά βαράγανε συνέχεια, διαρκώς. Mm. Και επειδή το είχα πάρει χαμπάρι εγώ ότι δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, σου άφηνα να πιάνεις λίγο μπουτάκι, αλλά το πρωτάθλημα σου το έπαιρνα εγώ. Τι μπουτάκι ρε φίλε, τι μπουτάκι ρε φίλε. Λαρί... να πιάνεις λίγο μπουτάκι, ρε φίλε, το πρωτάθλημα σου το έπαιρνα. Μα, ναι ρε φίλε, αλλά τι μπουτάκι μιλάς. Εδώ μιλάμε ότι, ότι βάζαμε και λίγο βίξη για τα λεμά σας. Τι μπουτάκι μου λες, ρε φίλε. Τι όχι, ρε φίλε. Δεν μου λες. Ερώτηση για να πάρουμε και τον άλλον το φίλο. 23 χρόνια, 23 χρόνια, ποια ομάδα είχες να κερδίσεις στην έδρα της? Μόνο ο ΠΑΟΚ που βάραγε. Μπράβο. Μόνο ο ΠΑΟΚ που βαρούσε. Τις περισσότερες ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα, ποια ομάδα την έχεις? Τις έχεις. Είπαμε. Από τον ΠΑΟΚ επειδή έδερνε. Μάλιστα. Okay. Εντάξει, ωραίος. Λοιπόν, επάσης, τώρα το τελευταίο και κλείνω. Ναι. Τώρα, μέχρι τώρα δικαιωνόμουν στην Ελλάδα, όπως ναι. είπες. Τώρα που πάμε στην Ελβετία και θα δικαιωθώ. Ναι, ναι. Γιατί εκεί θα πέσεις και θα σου πάρω και το περσινό πρωτάθλημα, θα τον πάρω. Όπως έχασε η Γιουβέντους. Ότι θα τον πάρεις, θα τον πάρεις. Για να δούμε. Δεν ξέρουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, Κυριακή κοντή γιορτή. Θα πάμε εκεί πέρα. Ναι, φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, και όταν θα... Και σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφε τα αυγό σου, ε? Ναι, για τον Κωνσταντίνο ήταν αυτό, για μένα. Οκ. Το δίκανο. Πασκάλ, το δίκανο. Τα σιούλη τα λέμε. Έγινε. Μπράβο, αγόρι μου. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, της κρέας. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γεια σου Πασχάλη. Την Τετάρτη το πρώτο μάτσι. Γεια σου Πασχάλη. Καλό βράδυ. Τετάρτη, για, τα δύο καλό βράδυ, καλό. Τετάρτη είναι τα δύο μάτσι κυπέλλου. Τώρα ό,τι και να λες Πασχάλη. Κέφι τον κάνω. Ό,τι και να λέω εγώ για λέω. Πολύ κέφι τον κάνω. Πάμε, πάμε. Ολυμπιακάρα λέει. Τον είπαμε 10 περιπτώσεις. Ποιος σε βίαζε ο ΠΑΟΚ, ποιος σε κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, ποιος σε ξέσχισε ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακάρα. Και εξοχικό η Τούμπα. Είπε κάτι, δεν το κατάλαβες μάλλον, δεν το πιανες. Ο ΠΑΟΚ που βάραγε λέει. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες τι εννοούσε. Να πάμε, πάμε στον επόμενο. Τι να κάνουμε, δεν είχαμε εμείς νταϊφάδες, κοσκοτάδες κτλ. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Γιώργος από Νέα Σμύρνη. Γεια σου, γεια σου, ρε Γιώργα, ρε Γίγαντα. Καιρό έχεις. Ναι, είχα πάει ρημάκι σε μια εβδομάδα διακοπές έτσι λίγο, γύρισε την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε... Διακοπές νησάκι δηλαδή, νησάκι. Πήγα στο εξοχικό ενός φίλου μου εκεί πέρα, το Λοκανανία προς Λευκάδα και εντάξει, παραπέρασαμε λίγο. Μια χαρά. Α, εσύ πήγες σε κανονικό εξοχικό, γιατί ο άλλος προλίγο ημιτασιών εξοχικά μας έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καλή είναι η καζουρίτσα. Εντάξει, όλα καλά, χρειάζεται. Εντάξει, τελευταία λίγο απέχω, μωρέ, εντάξει, τώρα θα μην είχαμε λίγο στην καθημερινότητα και πήρα έτσι λίγο να τα πούμε. Καλά ξηγείτε κύριε Γιώργη. Πάμε. Ναι, εντάξει. Να πω ότι εκτός από αυτό που πεστάσω για το διαιτητικό και αυτό, γίνανε και κάποιες αρχιερεσίες εκεί πέρα στην ΕΠΟ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει το θέμα. Και ήθελε ο Ολυμπιακός να κάνει τις εκλογές προς τον Οκτώβριο. Και ψηφίσανε 55-8 οι ψήφοι για να γίνουν όπως όριζε η FIFA και η UEFA. Ναι, δεν κατάλαβα. Αυτό, ένα λεπτό. Αυτό είναι καλό που μας δίνεις. Mm. Γιατί να γίνουν τον Οκτώβριο, δεν καταλαβαίνω. Και τον Ολυμπιακό νομίζω συμφέρει να γίνουν νωρίτερα. Για να αλλάξει. Κοίταξε, αυτό που έχω ακούσει και έχω διαβάσει δηλαδή και διαρρέει είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει άλλο ένα χρόνο. Για να. Και μετά για ακόμα ένα χρόνο και καλά. Για ποιο λόγο. Ναι, για να είναι όλες οι ενώσεις να ψηφίσουν και τα τεχνικά σωματεία, ώστε μάλλον από ό,τι έχω καταλάβει να ελέγχει περισσότερο το. Όχι, όχι. Τις ψήφους και το πώς θα γίνει. Ένα λεπτό να δώσουμε μια εικόνα. Να δώσουμε μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή δεν ψηφίζουν μόνο οι ενώσεις, έτσι και οι ομάδες. Δεν ψηφίζουν ναι, άλλοι. Η κάθε ένωση. Και λογικά. Για να μην. Ναι, είναι 13. Πόσες ενώσεις είναι, δεν ξέρω, συν τις ομάδες που ψηφίζουν. Αυτές είναι οι ψήφοι. Λοιπόν, άρα είναι λίγες οι ψήφοι, άρα μπορούν να
ελεγχτούν, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα, μιλάμε Ολυμπιακός, για δημόσια. Ναι, αν, γίνει αυτό που λένε όλοι, πως δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να υπάρχει έλεγχος από τον οποιοδήποτε, έτσι, πιο παλιά ο πράσινος, ο κόκκινος, ναι, ο κίτρινος, ναι, ο άσπρος με τον κίτρινο, λοιπόν, αν δεν θέλουν αυτό, πρέπει να πάμε στο άλλο, το να ψηφίζουν όχι μόνο οι ενώσεις και οι ομάδες όλες, ούτως ώστε αν το άκουσα το μεσημέρι, είναι γύρω στις 4.000 ψήφους, έτσι. Οπότε δεν μπορεί να ελεγχθεί τίποτα. 3.800 κάπου εκεί, κάπου εκεί. Ναι. Άρα δεν μπορείς να ελέγξεις, έτσι. Δεν μπορείς να ελέγξεις 3.800 ομάδες ενώσεις. Όχι, απλά στις 3.800 ενώσεις καταλαβαίνεις ότι... Όχι ενώσεις, ρε, είναι ο... Ναι, ομάδες. Αυτοί που θα ψηφίσουν 3.800 καταλαβαίνεις ποιος συμφέρει. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να τις ελέγξει όλες αυτές. Όχι, άλλο λέμε. Αυτή τη στιγμή. Να το κάνουμε πιο απλό. Πόσοι λένε ότι είναι Ολυμπιακοί, ρε παιδί μου, 4 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. Ο Μπαρμπασάβας λέει 5,5. Καλά, ο Μπαρμπασάβας δεν φίλε. Έχει να κάνει ψυχιατρική εξέταση από τα 32. Ο καθένας λέει ότι θέλει. Εντάξει τώρα. Ο καθένας λέει ότι θέλει. Δηλαδή, τα κουκιά είναι μετρημένα. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός σίγουρα είναι ο βιβολικός μου, αλλά όχι αυτό που λένε τώρα ο Τσιμπάνης. Εντάξει, εντάξει, άστο, άστο. Κοίταξε λίγο. Άκου λίγο, Γιώργη, άκου λίγο. 2 εκατομμύρια έχει ο ΠΑΟΚ σε όλο τον κόσμο. Έτσι λένε οι στατιστικοί. Έτσι. Άρα ο Ολυμπιακός. 2 εκατομμύρια από πού? Άρα ο Ολυμπιακός. Άρα ο Ολυμπιακός, δε φίλε, άντε να έχει 2,5 εκατομμύρια. Παραπάνω δεν έχει. Εμείς έχουμε σε όλο τον κόσμο, να πω τώρα για τον Άρη, έχουμε ένα 700. Να ξέρεις. Ο Άρης, ναι, 1.700. 1.700. 1.700. Είχε το 1.821. Είχε κάνει μέτρηση. Ο Κολοκοτρώνης είχε κάνει μέτρηση. Καλά, του ΠΑΟΚ το 2 εκατομμύρια το είδες λογικό και δεν νομίζεις για τον Άρη. Δεν το κατάλαβα αυτό. 2 εκατομμύρια από πού είναι? Μαζί μου. Φαντάζει πιο λογικό. Με από πού? Άσε με λίγο. Φυσικά, όσο θέλεις. Όσο θέλεις. Διότι αν πάρεις στη Θεσσαλονίκη έχει ένα πληθυσμό 1.200 περίπου. Δεν είστε κάπου εκεί. Παραπάνω. Μπορεί και λίγο λιγότερο, μπορεί και λίγο περισσότερο. Παραπάνω είναι τώρα. Ναι. Ξέρω κάπου στα 1.200. Ναι. Να σου βάλω 1,5 εκατομμύριο. Ναι. 1,5 εκατομμύριο να στο βάλω. 1.200, 1.300, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ωραία. Λογικά. Να σου πω τι μισή είναι ΠΑΟΚτζίδες. Ναι. Ωραία. Δηλαδή πάμε γύρω στα 500, 600 και 700.000. Παραπάνω είναι το μισού, φίλε. Καλά, όχι, μισή δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Το 65% της πόλης, το 65% τουλάχιστον της πόλης είναι ο ΠΑΟΚ. Μη λέμε τρέλες τώρα. Είναι λιγότερο. Πάμε. Ένα 50 με 60% ίσως να έχει. Δεν υπάρχει 60%, ούτε 50% υπάρχει. 60 λίγο λες, τέλος πάντων. Ούτε μέσα στην πόλη δεν υπάρχει. 60 είναι λίγο. Πάμε. Εγώ πιστεύω, παρόλο που δεν ζω στην πόλη, ίσως ότι είναι ένα 50%. Άρα μιλάμε για ένα ποσοστό κάπου σε 700. Δεν είναι ούτε τόσο, αλλά τέλος πάντων. Πάμε για λίγους λες, λίγους. Πολλούς λες. Πολύ λίγοι. Η Καστοριά, τα Γρεβενά, τα Γιάννητα. Φλόρινα, από το Ρεμαίδα, Κοζάνη. Ξάνθη, Δράμα, Σέλες. Όλη η Μακεδονία με τη Θράκη είναι 2 εκατομμύρια. Πώς να τους κάνουμε 2 εκατομμύρια τώρα, τι να κάνουμε, μετράμε και, και τις πέτρες. Τι είναι όλη η Μακεδονία με τη Θράκη? 2 εκατομμύρια. Πας καλά, ρε. Πόσο είναι? Χαζόσε. Πόσο είναι? Τι λες, ρε φίλε. Πόσο είναι? 1.300 είναι μόνο Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. 2 εκατομμύρια σου είπα. Πώς 700.000 είναι, δηλαδή, περισσότερο. Η Δράμα, η Καβάλα, τι είναι η Δράμα, οι Σέρες, συγγνώμη, η Φλόρινα, η Τολεμαϊδα, η Κοζάνη. Κάτσε να δω πόσο είναι η... Η Βέρεια, η Κατερίνη. Πόσα εκατομμύρια είμαστε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Η Ελλάδα γύρω κοντά στα 11. 5,5 εκατομμύρια είναι στην Αθήνα. 5,5 δεν είναι στην Αθήνα. Πώς είναι στην Αθήνα? Βαριά, να είναι 4,5. 5, το πολύ. Ωραία. Προχώρα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, παιδιά, μην αναλύνω όμως αυτό. Και άμα βάλεις ότι και σε όλο τον κόσμο, Γερμανία, όλους αυτούς, Ολλανδία, έχει αρκετό κόσμο πάω. Φίλε, εντάξει, μπορεί να μην είναι 2 εκατομμύρια, να είναι 1.900. Εντάξει. Υπερβάλλουμε καμιά φορά. 1.999. Εντάξει, το κόψαμε 1.000. 2 εκατομμύρια. Ο Άρης πιστεύω πανελλαδικά και παγκοσμίως να έχει περίπου 500-600.000 κόσμου. Πάλι να είναι καλά. Αφού μας έβαλες, ρε φίλε, αφού μας έβαλες μισή Θεσσαλονίκη πάω. Τι άλλο υπάρχει στη Θεσσαλονίκη? Πού να βρει 500.000 κόσμο ο Άρης? Τι υπάρχει δηλαδή? Δηλαδή το άλλο είναι τα 700.000, τι είναι στη Θεσσαλονίκη? Τρελάθηκες. Και ο Άρης δεν έχει αλλού δηλαδή κόσμο? Μόνο στη Θεσσαλονίκη έχει. Τέλος πάντων, φίλε, επειδή δεν είναι. Τέλος πάντων, είναι άποψή σου, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Εντάξει, είπαμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Κάτσε να βάλουμε και ένα φίλο ακόμα στην γραμμή. Να δούμε τι λέει. Θα σου αλλάξω αυτό που πιστεύω. Να ολοκληρώσει σκέψη του, έλα. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα αυτά είναι. Ναι, περίμενε λίγο, Γιώργη, περίμενε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Εσύ. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, ρε παιδιά, πρώτη φορά σας παίρνω. Ποιος? Τι κάνετε, λέω. Καλά είμαστε, εσύ. Το Θεό. Πρώτη φορά σας παίρνω, λέω. Α, καλώς ήρθατε. Το όνομά σου. Γιώργος από η Μαθία. Γιώργος από η Μαθία, από Βέρεια δηλαδή. Γιώργο, τι ομάδα είσαι?
Τι θα είμαι, ρε φίλε, άμα είσαι από η Μαθία, ό,τι είναι ο Τάσος. Εντάξει. Mm-hmm. Τάσο, ό,τι είσαι εσύ. Θέλω να πω δύο λόγια, φιλαράκι μου. Έλα, Γιώργη. Αυτός ο κύριος που βγαίνει, ένας Ολυμπιακάκιας, πώς το λένε. Ο κύριος Πασχάλης. Θα βγει καμιά φορά χωρίς να πιει, ρε παιδί μου. Ή έχει πρόβλημα με τα δόντια, δεν ξέρω. Δεν το καταλαβαίνω τι λέει, ρε παιδιά. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, εντάξει. Τουλάχιστον να βγαίνει να μιλάει όμορφα σε μνά. Δεν τρέπονται, ρε παιδιά. Τόσα έρθει ο Ολυμπιακός, τόσα αυτά και ακόμα συνεχίζουν σε αυτό το ρυθμό, ρε παιδες. Κάτσε να λίγο να δούμε. Καλάβω, δηλαδή, λέ. Κάτσε λίγο. Δεν μπορώ, ρε. Έχει τέτοιο θράσος και βγαίνει. Ο Γιώργος έκλεισε. Όχι, εδώ. Κάτσε να δούμε αν συμφωνεί ο Γιώργος από τη Νέα Σμύρνη. Γιώργο, τι έχεις να πεις. Για τον Πασχάλη. Ναι. Ναι. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν έχω κάποιο θέμα. Εγώ πιο πολύ να σας πω λίγο με το. Πάμε. Με ακροατές. Τι ομάδα είναι το παιδί, ρε. Το παιδί. Αυτό τι ομάδα είναι ο Γιώργος από τη Σμύρνη. Πες, Γιώργο. Πανιόνιος, Πανιόνιος. Άμα είναι Πανιόνιος είναι ωραίος. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους Πανιόνιους. Πού. Έτσι. Οι Πανιόνιοι έχουν μέσα. Οι Πανιόνιοι έχουν μέσα. Εδώ, ρε παιδιά, εγώ θέλω να καθαρίσει η μπουγάδα. Εγώ θέλω να βλέπω, εγώ έχω και λίγο μεγάλος από εσάς. Έτσι. Ναι, ναι. Εγώ όχι πολύ. Τέλος πάντων, εγώ έχω ζήσει άλλα χρόνια. Στάσου λίγο, Γιώργο, από τη Γιώργο από τη Βέρεια, περίμενε λίγο. Γιώργο, δεν θα κλείσει, θα τους μείνει. Ναι. Λόγω της συζήτησης, να σου πω δύο πραγματάκια. Το ένα είναι αυτό που σου είπα με την ΕΠΟ. Και εν τέλει πέρασε αυτό που συμφωνήσαν στο μνημόνιο συνεργασίας και θα γίνει τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με την UEFA και τη FIFA. Οπότε εκεί είχε μια ήττα, σαν να λέμε, που δεν ευθύνεται μόνο στον ΠΑΟ, γενικά τη ψήφισε η ΕΠΟ με βάση και τις ομάδες και. Mm-hmm. Και το άλλο που θέλω να κάνω μια καταγγελία, παιδιά, γιατί mm-hmm. το πράγμα έχει ξεφύγει, και αυτό είναι ένα μάθημα για όλους μας. Την προηγούμενη Δευτέρα έπεσε ο Πανιόνιος play out με τον Αστέρα. Με τη φανέλα που πήραν από το 12χρονο οι Γαύροι. Ναι, ρε παιδιά, πες το, ναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, η Ήμαρτον. Πες το. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, Τάσο και Ζάχο, θα μπορούσαν να είναι και παιδιά σας. Πες τι έγινε, πες τι έγινε, πες τι έγινε. Το διάβασα κι εγώ. Πάει ένα ή δύο παιδιά ήτανε ναι. Να δούνε το μάτσο σύνδεσμο, φορούσαν συνδεσμιακές μπλούζες, τελειώνει το μάτσο, όλα καλά, τα παιδιά φεύγουνε. Τώρα μιλάμε για ανήλικα παιδιά, θα μου πεις τι δουλειά έχουν στο σύνδεσμο. Αυτό είναι ok, ρε φίλε, πήγε να δει την μπάλα. Και όταν φεύγανε και πάνε προς τις οικίες τους, την πέφτουνε γαύροι, από ό,τι άκουσα σε μια ανακοίνωση των Πανθύρων. Και τους παίρνουν τις μπλούζες, τους κλέβουν και τους ξυλοκοπούν. Μάλιστα. Δηλαδή, ρε παιδιά, πού έφτασε το πράγμα. 12 χρονών παιδί. 12 χρονών, 13 χρονών παιδί. Απαράδεκτο. Έτσι. Έγινε, Γιώργο, κλείσε με αυτό. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, να μιλήσω. Έλα, Γιώργη, έλα, Γιώργη, εσύ είσαι τώρα. Καλά, ρε, ο φίλος από την Νέα Σμύρνη. Πού το βρίσκει τον παράλογο. Αυτοί οι άνθρωποι το κάναν το ποδόσφαιρο σαν τα μούτρα τους. Το φέρανε εδώ που το φέρανε. Δεν έγινε. 30 λέει, 40 από τα βήματα, πόσα πήρανε. Τα 20-25 τα πήραν σωστά, ρε παιδιά. Να καταλάβουμε πέντε πράγματα δηλαδή. Δηλαδή να σκάσω μερικές. Να βγει μπορώ, ο οδηγός ρε, του Μπαρμπασάβα να απαντήσει, Ολυμπιακός. Ο οδηγός του Μπαρμπασάβα. Εμείς δεν απαντήσουμε. Δηλαδή και εσύ τι είσαι, Αριανός, ε? Αριανός είμαι, ναι. Δεν έχω πρόβλημα και μαζί σου, έχω και φίλους Αριανούς. Αυτό αλλά είπε. Δεν με νοιάζει, ρε. Εγώ θέλω να δω που σας είπα πάλι. Θέλω να βλέπω όπως παλιά. Έχω παιδιά μεγάλα εγώ. Έχω αυτά πάνω στο γήπεδο. Είναι αυτά. Δεν θέλω να μέθω καμιά φορά με κανένα. Αυτοί δεν έχουν ούτε ρόλο, ρε παιδιά. Δεν βλέπετε τι κάνουνε. Δεν τους νοιάζει. Όλη την ώρα στα δικαστήρια. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Έτσι θα γίνει το ποδόσφαιρο. Έχει εδώ και 3 χρόνια, 4 που πήγαμε 3 ετάπ συνεχόμενα. Ακούσατε ποτέ να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Σας μιλάω. Προκαλώ και τους γιώτας. Και ειδικά σε ένα Αριανέ. Ακούσατε τα 3 τελευταία χρόνια να μιλήσει ο Ολυμπιακός για ποδόσφαιρο. Όλο στα δικαστήρια. Όλο μείον μας δείχνουν, ρε. Με -3 ξεκινάμε συνέχεια. Με -7. Τι είναι αυτό το χάλι, ρε παιδιά. Εντάξει, Γιώργο, δεν περιμέναμε να το μάθουμε τώρα το πώς λειτουργεί ο Ολυμπιακός. Το ξέρει όλη η Ελλάδα. Θέλω να σου πω, γιατί έχουν μούτρα και παίρνουν αυτός ο άνθρωπος. Είναι μεγάλος. Δεν πήρα εγώ, δεν έχω. Εντάξει, δικαίωμά του είναι, Γιώργο. Εντάξει, δεν, όχι, λάθος κάνει. Κάνει καζούρα. Δεν αντιλέω ότι κάνει καζούρα. Αλλά λίγο, ρε παιδιά, υπάρχουν και όρια. Έτσι. Εντάξει, έγινε Γιώργο, να είσαι καλά. Okay. Καλή συνέχεια, ρε παιδί. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Γιώργη. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ωραίος ο Γιώργης. Λοιπόν, πάμε και στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά. Γεια χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βασίλης είμαι. Γεια σου, Μπιλάρα. Γεια σου, Βασίλη. Εσύ, αυτή την ειρωνία να μην είχες, ρε Ζάχο. Ποια ειρωνία. Την εβδομάδα, άκου να σε πω. Γιατί σας λέω προπαγανδιστές. Α, εσύ. Την εβδομάδα σε μιλάει. Σε μιλάει ο Τάσος και σε λέει για 40.000 κόσμο και μιλάς για λαστιχένια γήπεδα. Δηλαδή αντιβάζεις ότι η Τούμπα έπαιρνε 45.000 εισιτήρια κομμένα. Για το πρωτάθλημα το 85. Δεν ήταν πριν εβδομάδα, ήταν την Τρίτη.
Για το πρωτάθλημα του 85 που είπαμε. Γιατί μιλάς για βασίλειο, γιατί Ένα. Καταρχήν σε αυτό το μάτσο μου μέσα κι εγώ πρώτον. Και το είπα δύο φορές το είπα κιόλας. Ήμουν ένα φίλο μου παοξή και ήμουν μέσα, μάλιστα ήμουν στην 4Β. Ναι, φίλε, άλλο το λέω τώρα εγώ. Πρέπει να καταλαβαίνει. Πρέπει να καταλαβαίνει και το χιούμορ. Είπα και πριν, χωρίς καρεκλάκια, χωρούσε κοντά στις 38 με 40.000 η τούμπα. Γιατί είναι 38, αφού έχει 45.000 κομμένα, 45.500. 45 έχει αυτό το μάτσο κομμένα. 45.000. Ωραία. Ναι, 45.500 ας πούμε, έχει ο ΠΑΟΚ με την Μπαρτσελόνα, έχει ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, με την Νάπολη, έχει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη το 78, είναι καταγεγραμμένα τα εισιτήρια. Ωραία. Έτσι. Ωραία, εντάξει. Πώς έχει 50.000 δηλαδή, λες ας πούμε η Τσέλσι που είχε πολύ κόσμο, γιατί θυμάμαι και στη Βαγγελία. Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα για 5.000. Δεν το θυμάμαι, αν έχει 45 δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Αν έπαιρνε 45, εντάξει, οκ. Όχι, εγώ θυμάμαι εδώ, το Καρτατζόγλιο ή η Τούμπα. Πες μου. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Προκαθισματάκια. Γκούγκλαρε. Προκαθισματάκια. Προκαθισματάκια. Νομίζω. Προκαθισματάκια που μας το κάνανε το γήπεδό μας 28703. Ναι. 27800 παίρνει το Καρτατζόγλιο. Κατάλαβες. Ωραία. Ας πούμε, μπορεί να έχει το ρεκόρ Ζαφυρίδη, τον κόλ του Ζαφυρίδη, ο Ηρακλής. Το 71 πότε ήταν ας πούμε που είχε 46 κομμένα ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι όχι, υπάρχει, μέσα, ας πούμε, υπάρχει το Chelsea Άρης που έχει 50 κομμένα. Όπως ήμουν στον Άρη, ναι. το ρεκόρ εισιτηρίου σου, έχω τρέλα ρε, έχω ναι. με 300 γήπεδα ξέρω, έχω τρέλα με τον κόσμο. Πόσο είναι το ρεκόρ του Χάρη Λάου. Ολυμπιακός την επόμενη χρονιά από το 81 που έγινε την ιστορία. Ναι, τον πάρα στην επόμενη χρονιά. Μπράβος, καπάκι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο παίζουμε μέσα στο Χάρη Λάου. Ναι, νομίζω το Ολυμπιακό, το, νομίζω ρεκόρ, το... 25.000 κομμένα ο Άρης, ναι. Το Χαριλάου. Νομίζω και λίγο περισσότερα, δεν είμαι, στα ειστήρια δεν μπορώ να θυμηθώ, νομίζω ότι τρέξτε το λίγο, έχουμε 4 γραμμές. Δεν είχες 25.000, εγώ θυμάμαι το παιχνίδι που είναι και ο ρεκόρ σου. Βασίλη, κάνε ένα επίλογο Βασιλάκη. Εντάξει, γεια σας παιδιά. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά κατάσταση, να είσαι καλά. Δηλαδή άρα ήταν το τέτοιο που είπατε 40.000 και όχι 45. Εντάξει. Όχι, τον πείραξε ρε παιδί μου που είπε πτυσσόμενο το γήπεδο. Πτυσσόμενο είναι από την ώρα που έγινε 28, είναι πτυσσόμενο. Γιατί ακούμε και κάποια πράγματα, αλλά εγώ το είχα βγάλει κιόλας. Τώρα γιατί δεν το καταλαβαίνεις, δε φίλε. 45 έπαιρνε χωρίς καρεκλάκια. Το πτυσσόμενο εγώ το βγαλά 28 μετά που ακούγαμε για 30.000 ενώ χωρά 28. Αυτό λέω. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις τώρα, ότι άμα έχει 28.800 χωράει. Δεν μπαίνουν περισσότεροι. Καθιστεί. Άλλο λέω, ρε Ζάχο. Εσύ δηλαδή δεν. Δεν υπάρχουν μάτς που θα ήταν και 30, 31, 32 χιλιάδες. Ναι, άμα βγάλει περισσότερα εισιτήρια η ΠΑΕ σου. Με όρθιους και τα λοιπά. Μπορεί, δεν μπορεί. Πώς θα βγάλει όρθιους. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Βγάζει περισσότερα εισιτήρια η ΠΑΕ σου. Σε εμάς δεν μπαίνουν όπως το. Σε εμάς δεν μπαίνουν όπως το Χαριλάου Κούτρα. Καλά. Τι κούτρα δεν σας λέει. Άλεξη, πτώτη δεν πέναν από πάνω. Τότε πώ το λέει. Είδε πώ το λε ότι δεν μπορούν να μπουν τότε και να έχει 32.000. Αυτό σου λέει. Μπαίνουν, λέω. Γίνονται παράνομα πράγματα στην Τούμπα, δεν το πιστεύω. Παράνομα. Παράνομα πράγματα ξέρει ποια είναι. Ένα γήπεδο να μην πληρεί. Ναι. Τις προϋποθέσεις ασφάλειας των οπαδών. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό. Πάνε πέρσι στο περσινό Άρης ΠΑΟΚ να δεις τι κόντεψε να γίνει. Τι έγινε στο περσινό. Τέλος πάντων. Στο περσινό που κερδίσατε το 1-2. Πάνε σου λέω στο περσινό ή στο περσινό ή στο προπέρσινο Άρης ΠΑΟΚ στο Χαριλάου που κόντεψαν να πατηθούν εκεί στις σκάλες, να σκοτωθούν. Και το έλεγα εγώ. Πέραν Αργιανή και το λέγανε στην εκπομπή. Δύο. Προπέρσινο ήμασταν γάμα β' εθνική. Πάμε. Τι λες, ρε. Δύο μάτς παίξαμε ρε συντού στο Χαριλάου. Αυτό λέμε ρε φίλε. Προπέρσινο είπες. Με τον Μπρίγιοβιτς τότε. Αυτό. Το περσινό, ναι. Την 7η αγωνιστική που θα καθαρίσατε την πόλη και καθαρίσατε κάτι άλλο. Εντάξει, την καθαρίσατε. Αργήσαμε ένα χρόνο. Προς την πίσω μεριά. Πάμε, καλησπέρα. Ένα χρόνο. Ναι. Καλή ώρα. Αργιανός. Έλα Χρυσό, έλα Χρυστάρα. Χρήστος Κιβέλια. Και άνοιξε και το λαό να μιλήσουμε ένα ή δύο. Τι άνοιξε, ανοιχτός είναι. Να ακούσουν και οι υπόλοιποι και να μην στέκονται όλοι στα τηλέφωνα. Έλα φίλε, ναι. Εγώ τα άνοιξα. Τι αν άνοιξε, το να σε άνοιξε την πόρτα, έλα. Έχουμε σοβαρά πάντα. Πες και τον Αμπιωσή να το χαιρετήσουμε. Ο Τάσος το λένε. Ναι, γεια σου Χρήστο. Τον Τάσο τον ξέρω, στο τηλέφωνο τον άλλο ποιος είναι. Ναι, έκλεισε ο άλλος φίλε, ακροατής ήταν. Εντάξει, λοιπόν, πάμε, άνοιξε τον τρίτο αν υπάρχει τρίτος. Α, θέλει τέτοιο, θέλει αντιμαχία. Βγάλε να πάξω. Ποιο να βγάλω τώρα. Να κάνει, να κάνει. Καλά πες εσύ τι είναι και πες και θα βγάλει και τον επόμενο. Θα δούμε αν θα βγάλει. Το σημερινό έσχος. Ποιο είναι το έσχος. Το σημερινό έσχος της Super League
η Super League θα αποφάσει η ΕΠΟ. Γιατί είναι έσχος, είπαν κόσμο θα έχει. Πού το είδες το έσχος? Ναι, κόσμο. Πόσο κόσμο θες? Τηρήσαμε τις καραντίνες. Τηρήσαμε τις το καραντίνες. Το έσχος ποιο είναι ρε Χριστό, ήθελες περισσότερο κόσμο να έχει δηλαδή. Και όσοι δεν πήγανε Ιταλία και Ισπανία. Ναι. Είναι υγιείς. Ναι. Όσοι δεν πήγαν Ιταλία και Ισπανία είναι υγιείς. Ποιο είναι και το έσχος? Αν δεν μπορεί. Αυτό το έσχος ότι αποφάσισε να γίνει με 8.000 κόσμο βάσει στιγμών διαρκείας. Μάξιμου, μάξιμου. Μάξιμου. Ήρθε χωρίς το συγκεπέδουμε και μάξιμου 8.000. Ναι. Ναι, έτσι α, εσύ ήθελες, εσύ ήθελες. Ο ατόμητος ή ο πανεόνιος θα υποφεληθούν. Ναι. Ναι. Θα σταματήσω να μουρμουρίζεις. Ναι, μίλα, μίλα φίλε, μίλα. Ο ατόμητος ή ο πανεόνιος θα υποφεληθούν. Αλλά επειδή ξέρω ότι θα έχουμε το ζώο 2.000, οπότε είναι η σαβαρκά σαπανιά, ενώ εμείς που πρέπει να βγάλουμε την οργή μας και την αγανάκτησή μας απέναντι στο Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, θα την πληρώσουμε την ύφη. Θα την πληρώσουμε την ύφη. Για κάτι το οποίο δεν στέκει. Αποδείχθηκε τελικά ότι δεν στέκει. Έγινε, Χρήστο. Άρα ήθελες να ήταν γεμάτο το γήπεδο, έτσι, 100% εισιτήρια. Δεν γίνεται αυτό. Γεμάτο άνετα, ναι. 22.000 άτομα. Δεν γίνεται άνετα. Αυτό όμως, δεν γίνεται αυτό. Τα ναι. Εισιτήρια που είχαμε ήταν με τη Σεντετιέν 26.120. Άλλο, πήγες άλλο το. Με τη Σεντετιέν, ναι. Και με τη Λόκεν είχαμε κάτι ανάλογο. Και στο Καφτζόλ είχαμε 40. Λοιπόν, άκου λίγο, Χρήστο, πάτα λίγο φρένο για να ολοκληρώνουμε και να κλείνουμε. Πρέπει να τηρούμε όλα τα μέτρα προφύλαξης κατά του κορονοϊού, γιατί ο κορονοϊός δεν έφυγε, είναι εδώ. Άρα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά οι αποστάσεις και όσα έχουμε πει και είναι γνωστά. Οπότε με αυτό που λες, να ολοκληρώσω φίλε, δεν έχει πάτε ημών και ο Ιούντης Ιουρανής δεν έχει. Άσε τώρα τα ημών και τα εσών, γιατί στην Ιταλία ξεκίνησε από το Αταλάντα, ξέρω εγώ, που έπαιζε με πια την Ισπανική. Από εκεί ξεκίνησε και διαδόθηκε. Άμα λοιπόν μες στο γήπεδο έχουν 10 και έχεις 25.000 με την ΑΕΚ στον ημιτελικό, θα ξανά έχουμε lockdown. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λες. Να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστούμε. Έγινε, Χριστάρα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, για χαρά. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου, Τάσο, εσύ. Ναι, φίλε, εδώ, με τον Ζάχο, παρέα. Γεια σου, ρε Ζάχο. Γεια σου, φίλε μου. Άκουσα πριν από λίγο, δεν είχα ακούσει την απόφαση. Τελικά αποφασίστηκε με κόσμο. Ομόφωνη απόφαση υπάρχει, ναι. να παιχτεί με κόσμο 20%. Δηλαδή, μάξιμο. Θα σου απαντήσω. Θα ναι. Υπάρχει 20%, είπανε, έως 8.000 maximum, υπό προϋποθέσεις αυτό που ζητούσε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τι ζητούσε. Τα μάτς που έγιναν στον πρώτο γύρο, τώρα που έπαιξε, ας πούμε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός χωρίς κόσμο, ναι. Και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την άλλη αγωνιστική να γίνει χωρίς κόσμο. Αυτό είναι δίκιο, εντάξει. Αυτό θα τηρηθεί, αυτό είπανε. Ναι. Έγινε αυτό δηλαδή. Έτσι συμφώνησα. Έτσι συμφώνησα, φίλε μου, αλλά πρέπει να επικυρωθεί, όπως καταλαβαίνεις, και από την κυβέρνηση, έτσι. Πάντως, όσο για το θέμα των εισιτηρίων, πριν που μιλούσατε, είναι διαλόγιστο. Δηλαδή, τα εισιτήρια τι ήταν και τι δεν ήταν, παραπάνω ήταν 45.000 Ζάχο. Για όπως και το Καφτζόγλιο που έχει εισιτήριων κάποια στιγμή με κάποια παιχνίδια, εγώ μου πάω φυσικά. Εγώ νομίζω πάντως, sorry που σε διακόπτω, νομίζω ότι το Καφτζόγλιο ήταν λίγο μεγαλύτερο. Λίγο. Νομίζω. Ήταν λίγο μεγαλύτερο. Ήταν, ναι, λίγο μεγαλύτερο πρέπει να ήταν, αλλά εκεί παίζει ρόλο στα καθίσματα κάτι κάνανε. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, μπορεί να τα βάλαν και λίγο πιο αραιά. Ο οδηγός του Κρυσάβα ξαναβγαίνει στα ραδιόφωνα. Εγώ δεν έχει βγαίνει, μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει μια τέτοια, είχε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνία του, με το τηλέφωνο του. Ξέρεις ποιο ήταν το πρόβλημα του, ε? Ξέρω ότι καταρχήν ο οδηγός του Κρυσάβα είναι μεγάλος αργά. Όχι, αγόρι μου, δύο χρόνια το ρούφιξε τα αυγό του από το μεγάλο Ιβάν Ζαβίδη. Ολυμπιακός ήταν. Ναι, και δεν έχει μούτρα τώρα. Και σου λέει να βγω να πω ότι κάτσε να πάρω το πρωτάθλημα, σου λέει, αν το πάρω. Αυτό ξέρω. Γιατί μπορεί να τιμωρηθεί με όλα αυτά που γίνονται, με τα στημένα, τη σύσταση συμμορίες κτλ. Ναι, ακούς Πασχαλάκο, μη σε γυρίσει μπούμερα και πάρουν τα άλλα τα πρωταθλήματα πίσω, τα δικά σου. Έλα. Είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι φιλοαριανός. Εντάξει, εγώ αυτό όχι, ξέρω. Φίλε, δεν είναι καθόλου Ολυμπιακός. Ο άνθρωπος είναι από τους αμπελότυπους έφος με τους φωτοκαλώνες. Τον ξέρεις δηλαδή. Ναι, τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Και α πούμε, μας πουλάει πρόλογο. Είναι φιλοαριανός. Απλά θέλει να δικλείσουμε. Είναι με προσωπείο, δηλαδή. Εμένα μου έχει δηλώσει ότι είναι Ολυμπιακός, αλλά αγαπάει και τον Άρη, όπως τον Πασχάλη. Αυτό ξέρω, τότε να σου πω. Το ξέρουμε και προσωπικά, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι. Όπως και ο πρόεδρος του Άρη, κάπως έτσι. Άντε, για χαρά. Όπως και, ναι, καλά σου λέει, όπως και ο πρόεδρος του Άρη. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, απλά θα πάρει και το τελικό τώρα από τον Ολυμπιακό.
και θα τελειώσει το παραμύθι και δεν αυτό. Κα... Τώρα, αν μπορεί και τον πάρει το τελικό τον Ολυμπιακό, μαγκιά του. Αλλά τα αποτελέσματα λένε 5 μάτς πρωταθλήματος, 5 κλαρίνα. Ναι, μην ξαναπούμε τα ίδια. Πιστεύω όχι, ότι... να τα λέμε γιατί όταν είσαι 5 στα 5, ρε φίλε, κλαρίνο. Ωραία, σωστό είναι αυτό. Πού πας, σωστό είναι και αυτό. 5 στα 5 κλαρίνα ο Άρης των 4 εκατομμυρίων με τον Ολυμπιακό του 40 και εσύ το 40 εκατομμυρίων φέτος έχεις 2 κλαρινέτα χωρίς να κάνεις φάση. Τώρα αυτό που κάνεις. Γιατί τι είναι, ψέματα είπα. Όχι, είναι αδόκιμο, ρε φίλε. Γιατί είναι αδόκιμο. Γιατί μιλούσαμε για το τι κάνει ο Ολυμπιακός με τον Άρη και ο Άρης του Ολυμπιακού. Τον Μπάουκ τι το βάζει μέσα. Τον Μπάουκ είναι ο αντίπαλος. Αυτές που πάνε για το πρωτάθλημα. Καλά. Επιβεβαιώνεις ότι όλοι ασχολούνται με τον πρώτο. Πάνω στον επόμενο. Συγγνώμη για τον Άρη τώρα. Μιλάς και εγώ είπα για τον Μπάουκ. Είπες για τον Άρη και εγώ έφερα την αντιστοιχία. Μιλούσαμε για τον Μπάουκ Ολυμπιακός. Για το Άρης Ολυμπιακός, για τον τελικό. Εσύ το είπες. Συγκρίνω με τον Μπάουκ Ολυμπιακός. Συγκρίνω με τον Άρη Ολυμπιακός. Πάρε πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό. Εσύ άστο να τίτλο 3 χρόνια και άλλα να σωστά. Αυτό έχεις δίκιο. Αλλά όταν θα πω έχω κι εγώ ένα πρόεδρο μπορεί να. Έχει τη μισή τουλάχιστον ΕΠΟ και μερικές δικές του ομάδες και να δίνει με καμιά 20 δανεικούς, ναι. Τότε θα διεκδικήσω εγώ πρωτάθλημα. Τότε ρε φίλε να μου μιλάς, τώρα μην μου μιλάς. Αφού εντάξει, είναι έτσι. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς θα γίνει. Έλα. Μιλάω εγώ. Ναι. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να επηρεάζει την Ελβετία για μια υπόθεση. Όχι βέβαια. Που δεν είναι η πολυδιοκτησία, γιατί όταν αγοράζεις ένα πάγιο στοιχείο, δηλαδή ο Πανόπουλος, χρώσταγε εδώ και εκεί και είχε οικονομικό πρόβλημα. Πήγε τώρα ο Σαββίδης, ξέρω, ο Ανεψώστη και του αγόρασε ένα πάγιο στοιχείο. Αυτό δεν είναι η πολυδιοκτησία. Mm-hmm. Ούτε επηρεασμός. Άστο αυτό, άστο να το κρίνουν φίλα αν είναι πολυδιοκτησία ή όχι οι δεν δικαστές. Δεν είναι πολυδιοκτησία. Η πολυδιοκτησία... Ναι. Την πολυδιοκτησία την κατασκευάσανε η κυβέρνηση με τον Ολυμπιακό. Ο Μαρινάκης η κυβέρνηση. Το παίζει πρωθυπουργό. Ένα λεπτό λίγο, ρε φίλε. Η κυβέρνηση είπε στο. Κατασκευάσανε την πολυδιοκτησία για να ρίξουν ρετσινιά, ναι. Να ρίξουν. Γιατί ο στιγματισμός αυτός που θα έχει ο ΠΑΟΚ είναι ένας στιγματισμός ο οποίος θα τέριαζε στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός πολυδιοκτησίες έχει τόσα χρόνια. Ένα λεπτό. Τι κάνει ο Ολυμπιακός, επηρεάζει τις άλλες ομάδες και από το 2010 που ξέρω εγώ, που ήταν και ο Καρυπίδης ας πούμε στο κόλπο, πέταλε στοίχημα ας πούμε και κονομάγανε. Το 2010 ήταν ο Καρυπίδης. Ωραία. Ξέρω άτομο. Ναι, αυτά βέβαια δεν λέγονται στον αέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πούμε μετά στο τέλος. Να πω κάτι. Είναι Κόβης. Τι λες ρε φίλε, ποιος είσαι και ο Κόβης, πώς μιλάς κατά. Πώς μιλάς ρε. Πώς μιλάς. Πώς μιλάς ρε. Πώς μιλάς. Με ποιο μιλάς. Με το γιο σου. Με ποιο μιλάς ρε. Με το γιο σου μιλάς. Με ποιον μιλάς. Δεν ξέρω. Όλοι τι είναι. Ποιος. Τι είσαι ρε. Στον παππού στο χωράφι. Λίγο πιο έρεμα φίλε. Για κάτσε καλά να πούμε. Μίλα καλά. Και κάθε φορά λες ότι παρακαλάς να χάσει ο ΠΑΟ. Καλά κάνω. Γιατί δεν θα σε ρωτήσω τι θα θέλω εγώ. Καλώς όνα. Τι λες ρε. Δεν πήρα τη γνώμη σου. Σιγά. Η ΝΑΕΚ στο παιχνίδι που πήρε το πέναλτι ήταν πέναλτι. Το 2-1. Ρε θα σε ρωτήσω τι θέλω εγώ. Στην ΩΜΕΓΑ Εθνική θέλω να πας. Θα με κάνεις κουμάντο τι θέλω εγώ. Είσαι καλά. Έχει ΩΜΕΓΑ Εθνική. Ή νομίζεις ότι στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πες ό,τι θέλεις αλλά μίλα καλά. Και όχι κάτσε και μη μιλάς και σκασμός. Τέτοια δεν υπάρχουν. Σκασμός είπες. Ναι, δεν είπε. Ανάλογο. Μίλα ό,τι θέλεις, πες. Θα πεις την άποψή σου. Έλα, παιδιά, έλεξε. Δεν είμαστε εδώ πέρα να πούμε. Εντάξει, φίλε, και εσύ λίγο τώρα είπες λίγο το ανέβα στροφές, κατάλαβες. Για ηρέμησε. Ήρεμα. Πάμε. Όλοι οι Αριανοί σε 10 χρόνια θα γίνουν Ολυμπιακοί. Δεν θα υπάρχει κανένας Αριανός. Τι 500.000 θα έχετε σε 10 χρόνια. Αφού εσείς στρέφεστε, πώς θα προετοιμαστείτε σε ένα χρόνο ολόκληρο δύο παιχνίδια. Να παίξετε με τον ΠΑΟ. Δεν μου λες προχθές που παίξατε με τον Όφη, με τον καημένο Όφη. Στην πρώτη φάση εκεί ο Μπα, τι ήτανε, κόκκινη κάρτα ή ήταν διπλή κόκκινη κάρτα. Ποιος Μπα ρε, ο Μπα βγήκε στο 70 ρε, τι λες ρε φίλε, είσαι καλά. Άντε ρε φίλε, κλείσε με αυτό φίλε, κλείσε, έχει άλλες δύο γραμμές. Μπήκε ο Μπα. Σας ανέχει το διαιτητής. Ωρε φίλε. Άι, σε θυμήθηκα. Εσύ που είναι αδικημένος ο ΠΑΟΚ και ευνοεί το Άρης. Τώρα σε θυμήθηκα, εντάξει. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τι μίλησα, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, τώρα έχεις δίκιο. Συγγνώμη, σε ζητώ και συγγνώμη. Ολοκλήρωσε, φίλε, έχει άλλες τρεις γραμμές. Τώρα σε θυμήθηκα και βλακία μου κιόλας, έχεις δίκιο. Άνθρωπος, όταν ένας άνθρωπος είναι καλός, αυτό κυνηγάνε. Ποιο θα κυνηγήσει τον κακό άνθρωπο. Σωστά.
Άντε, να σε καλά. Να σε καλά, καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά, καλό βράδυ. Δεν σε πήρα χαμπάρι, μετά σε θυμήθηκα, δεν θα έμπλεκα καν συζήτηση. Ο Μέγα Εθνική, ε. Δεν έχει, αλλά εντάξει, έχει. Μέχρι δεν τα πήγαμε. Ο Μέγα 3 έχει όμως για τα τριγλυκερίδια. Έπεσε ο φίλος. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε όσοι είναι στην αναμονή. Γιατί. Άντε, μία ακόμα, μία ακόμα. Επειδή... Οι τρεις που είσαι στη γραμμή, παιδιά. Πήρα αυτά τα τέτοια, πώς τα λέμε. Ναι. Τα μόλερς. Ναι. Ναι. Αν και κούτα διαφήμιση. Ναι, εντάξει, δεν κάνουν διαφήμιση, σιγά. Ναι, καλησπέρα. Ορίστε. Έλα, φίλε. Καλώς τα ξαδέρφια. Να το. Καλώς το τζάκαλο. Για να δει τι καλό. Καλάρι, τι φασαρία είναι αυτή. Εντάξει, εντάξει. Προ... Για να δει. Ο άλλος είναι στου ρεκλεμπές τώρα. Άκουσε με λίγο, άκουσε. Άσο, εντάξει, τελείως. Για να δει τι καλό άνθρωπο είμαι. Δεν είπα τον Νικολίπτη να κόψει το χθεσινό. Για να δεις. Ναι, αλλά. Για να δεις. Απίστευτος είναι. Είδες όμως, είδες όμως με τι όμορφο τρόπο, με τι πολιτική το διαχειρίστηκε. Όχι. Άλλο λέω. Χθες, χθες, χθες βγαίνει, βγαίνει ο Πασχάλης και από κάτω ακούγεται η γυναίκα του να του λέει κάτι. Ωχ, έπεσε σαγιονάρα, Μητσούκο. Και λέω, θα το πω το Χρήστο να το κόψει. Αλλά να δεις, καλός άνθρωπος είμαι. Δεν το είπε και δεν το δίνει ούτε στο Γιώργο Ζαγορά το παίξει. Για να δεις. Εντάξει. Πάμε. Τα σούλη τι κάνεις. Καλά Καρδασάκο μου, καλά εσύ. Χθες είχες ένα πρόβλημα, όλα καλά, εντάξει. Εντάξει. Ένα 24ωρο ακόμα πρέπει να περάσει. Εντάξει, για να, όλα καλά να πάμε. Για, να... για να είμαστε σίγουροι. Για δώσε τώρα το... Όλα καλά θα πάνε. Αυτό που θα κάνω γαμπρό, Ζαχώ. Έλα. Πλούσια είναι έφη, έτσι. Ανησιανε... Λοιπόν, σε έχω ένα πιπίνι, την ανησιά μου. Τι να με κάνει με ένα το πιπί. Ναι. Σταμάτα ρε, η σύντικο μπορεί να είναι άσχημη μπροστά της. Αυτό σε λέω μόνο. Θα αγαπήσω, θα γίνω ερωτικός μετανάστης όμως, πρόσεξε. Αν μείνω εκεί πέρα θα με χάσει. Βλέπω και φλοκάτε, θα με... όπως είπε ο... Θα με χάσει ο Λίμπερο. Και φλοκάτε 150 τρέμοντα χωράφια. Δεν με αφήνει. Θέλεις, ρε. Άκουσε με, δεν με αφήνει λέει το Λίμπερο να φύγω. Α, ρώτα τον Τάσο. Είναι αλήθεια. Βρε, να τους κάνω αγωγή εγώ. Τι αγωγή. Μόνο αν βολέψεις και τον 11-1. Μόνο έτσι υπάρχει περίπτωση. Αν έχεις καμία ακόμη. Μόνο έτσι. Να έρθει σόγα προσοχή. Έλα. Ακούς Ζάκο. Έχει ένα τενικέ λίρες. Οχ, οχ, οχ. Τι κάνουμε. Τον Άρη παίρνουμε. Τι μας αλλά διαβρούν. Τι με λες. Αμάν. Να τα. Α, τώρα προβληματίζεσαι. Τώρα εντάξει, είπαμε λεπτά αισθήματα να έχει νύφη. Τώρα είμαστε σε καλό δρόμο. Σε καλό είμαστε, εντάξει. Θα έρθουμε, όταν σου λέω ότι θα έρθω, θα έρθω. Και θέλω και να σε γνωρίσω πραγματικά. Σε περιμένω. Θα έρθουμε ένα Σαββατοκύριακο. Θα έρθουμε. Πάμε παρέα, ρε. Παρέα θα σκάσουμε με τι. Ο Τάσος. Ο Τάσος. Θα έρθουμε τα τσίπουρα. Μην δε φύγει μετά. Αγριογούρνο κιόλα. Εντάξει, Σαββατοκύριακο. Κανόνισε να μείνουμε το βράδυ. Δεν φεύγουμε. Ναι, δεν θα πάρει μια τέτοιο Σαββατοκύριακο. Σαββάτο, βέβαια. Δεν κάνετε, ρε. Για να φύγουμε Κυριακή βράδυ. Έγινε, ρε, γιγάντα. Φιλιά μα. Έγινε, Πασκάλι. Έλα. Πες στον Ζάχο, μην πουλάς τρέλα στο λαό του Πάου. Μην πουλάς τρέλα στο λαό του Πάου, κουφάλα Ζάχο. Ναι, μην πουλάς τρέλα, ρε. Σιγά. Μην μας γύρεις κανένα μάτι και γράψουμε τίλτρε. Μην μας τρελαίνεις, ρε Ζάχο. Κάτσε, Πασκάλι, κάτσε. Σηκώσεις, καλά το ξηγήθηκα, Πασκάλι. Ναι, καλά το ήθελα. Άντε, φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά, Πασκάλι. Πασκάλι. Να σε καλά. Τι έγινε. Ναι, ορίστε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, οι δύο τελευταίοι παιδιά πρέπει να κάνουν το break. Έλα, φίλε μου, ναι. Καλησπέρα και στους δύο παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σου. Και Τάσο από την καρδιά μου, σε εύχομαι το θέμα σου να όλα καλά να πάνε. Ευχαριστώ πολύ. Άκη ή Μαριανός, Ζάχο μιλήσαμε και χθες. Ναι, χθες πήρες. Γεια σου, Άκη. Και μάλιστα πήρα μετά λίγο που πήρε ο προηγούμενος ο φίλος από το Άργος και ξέκανα την πλάκα Ζάχο. Ναι, και χθες, και χθες ήταν λοιπόν, έτσι. Τώρα αν πετύχει αυτό το προξενιό. Ναι. Δεν έχω πολλά λεφτά, ρε φίλε, αλλά κουμπάρο εγώ άμα με θες να πει. Δεν κατάλαβε, ρε, δεν μα φάει τη θέση. Δεν μα φάει τη θέση, ρε Άκη. Δηλαδή τον ανέχομαι δύο χρόνια εδώ πέρα, εγώ τώρα να πούμε. Μάλθηκε να με παντρέψει αυτό. Ναι, πάσο, εντάξει, οκ. Εσύ θα γίνει κουμπάρο στο παιδί. Άκη, το έχω ατυχήσατε που δεν με ερωτεύτηκε όταν βγήκε από το αμάξι, θα το λέω συνέχεια, η κόρη του Κοντομινά που τότε ήταν και γκομενάρα. Αν με είχε ερωτευτεί τότε, θα είχαμε κάνα δύο κύπελα και κάνα πρωτάθλημα όλα αυτά τα 20 χρόνια. Ναι, ρε φίλε, όπως και ο Πάουκ, θα είχε κάνα δύο πρωταθλήματα ακόμα. Άρα ο Μπατατούδης γινόταν ήρωας και παντρευόταν την Παπαδρέου. Και αυτό μπορεί, και αυτό μπορεί, αλλά τότε ήταν Άκη. Τον είχε τον Πατατούδη, μου φαίνεται καψούρα. Καψούρα τον είχε. Τι καψούρα, ρε φίλε, τι καψούρα. Άστα να πάω, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Όλα τα λεφτά λούδια. Βέβαια τότε ήταν κομμενάρα η τέτοια, η Κοντομινού. Α, ενόμιζε η Βάσο, θα έλεγε και ήμουν έτοιμο να πηδήξω τον τρίτο. Αλλά τώρα την έχει δει όμω σε φωτογραφία, μην τη δει. Τη Βάσο. Όχι την Κοντομινά. Α, στον Άρη θυμάμαι Ζάχο, την Κοντομινά του. Την κόρη του Κοντομινά. Άλογο ήταν, άλογο. Τη
γυναίκα του Αρή Μισελ, αν θυμάστε. Και αυτή ο άλογο. Και την γυναίκα και του ναυτή. Του ναυτή. Μπράβο, του ναυτή. Όντως, όντως. Ανέβασαν τα διαδικασία. Όπως και η γυναίκα του τέτοιου. Το, η κοπέλα του. Πώς ακούω τον μπασκετμπόλ σας, ο Λευκός, ρε. Το Texas Boy που είχαμε μαζί με τον Μάσεϊ. Όχι, μαζί με τον Μάσεϊ. Α, σε Σον τελείωνε, σε Σον. Ναι, ναι, όχι ο Wilkinson, ναι, εκείνη ήταν αυτά. Αυτά ήταν τα ωραία. Τέλος πάντων, πάμε γρήγορα. Εγώ μόνο και μόνο πήρα, δεν περνάνε οι ώρες. Γι' αυτό λέμε, 143 ώρες. Άρχισε το μυαλό μου να κολλάει, δεν μόνο εκείνο σκέφτομαι. Να τελειώσει το παιχνίδι αυτό, να ισχάσουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πέραν της πλάκα, εμείς μετράμε τις ώρες και έχουμε τέτοιο. Σκοπός είναι να έχουν την ίδια προσμονή και αδειμονία οι παίκτες και να τα δώσουν όλα. Εμείς δεν παίζουμε μπάλα, έτσι. Όλα στο κηπεδάκι φαίνεται. Εμείς ούτε εμείς παίζουμε μπάλα. Πόσες ώρες είναι? Το θέμα είναι 143. Είμαστε, και εγώ 43 χρονών είμαι, πολλά χρόνια είμαστε στο τέτοιο. Αν στραβώσει το πράγμα θα έχουμε. Να μην στραβώσει, φίλε, να μην στραβώσει, να παίξουν και να κερδίσουν. Να σκυλιάσουν. Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε. Θα παρακαλάτε μετά 170 ώρες να ξαναγυρίσουν 143 γιατί είχατε ελπίδα. Πες, μην γίνει το αντίθετο, πες. Είναι τυχερός γιατί όταν θα έρθει αυτός στο στούντιο, εγώ θα φεύγω. Αυτός θα ξέρει το αποτέλεσμα του Άρη, ας πούμε. Ενώ εγώ όταν θα φύγει δεν θα μπορέσουμε να τον. Κατάλαβες? Ωραία, πέτα. Καλά. Έτσι. Καλά. Ή θα φύγει άνετο και θα το δει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με τσιγάρο. Ναι. Ή δεν θα σε νοιάζει, ξέρω εγώ. Θα είσαι όπως θα είμαστε όλοι. Έτσι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα δούμε. Γεια σου, Ράκη. Γεια, καλή συνέχεια. Να σε ακούμε, ωραίος ο Άκης, μ' άρεσε. Έτσι, ωραίος. Όχι σαν τον άλλον, τον Άκη. Και οι δύο Άκηδες βγήκαν χθες. Καλησπέρα, τελευταίος πριν τον break. Καλησπέρα παιδιά στον αέρα. Γεια σου φίλε, φίλε με το όνομά σου. Νίκος από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νικόλα. Παιδιά, όταν είσαι στην αναμονή δεν ακούς τους διαλόγους, δεν ακούς την εκπομπή. Ναι, είναι μόνο. Γιατί ήμουν 12 λεπτά. Α, ναι. Παίζει τραγούδι. Γιατί? Αυτό δεν μπορεί να διαδοθεί. Είναι λίγο δύσκολο για τον ακροατή. Έχεις. Γιατί χάνεται από την εκπομπή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει να παίζει τέτοιο. Να κλείσει και να ακούς την εκπομπή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Jungle, το τραγούδι, το Jungle και το Λίμπερ. Επειδή μετά. Επειδή μετά ακολουθεί. Αισθάνεσαι αποκλεισμένος από το περιεχόμενο της κόρης. Έχει δίκιο φίλος. Επειδή μετά ακολουθεί ο διευθυντής του σταθμού, θα το απαιτήσουμε κιόλας. Θα το μεταφέρουμε, αδερφέ. Αυτό, δηλαδή όταν ανοίγεις, περιμένεις και 15 λεπτά. Ναι, αλλά, να ακούς. Έχεις δίκιο απόλυτο. Τι γίνεται στην οικοδομή. Έχεις δίκιο. Κύριε Παπαδόπουλε, Νίκο, ακούτε, είστε εδώ. Αν ακούτε, να το διευθυντήσει το θέμα. Είναι σοβαρό και ενοχλητικό για τον ακροατή. Έγινε, αδερφέ. Έχεις δίκιο. Μα έχεις δίκιο, σας το λέμε κι εμείς. Πριν το 2004 που γίνανε οι επεμβάσεις, οι παρεμβάσεις στα γήπεδα κλπ. Το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, πριν γίνει και το Ολυμπιακό Στάδιο το 1982, ήταν το Καφτατζόγλιο με τσιμέντα. Μάλιστα. Επειδή λόγω της προϋπόθεσης, ανά δύο καθίσματα είναι συν ένα τα τσιμέντα. Δηλαδή τα δύο καθίσματα καταλαμβάνουν για τρεις ανθρώπους, για τρεις θεατές. Τα βάλανε λίγο πιο. Άλλο 1/3 στην σημερινή υπάρχουσα δομή του ή των γηπέδων, τα καθίσματα προσθέστε συν ένα σε κάθε ανά δύο καθίσματα τρεις θεατές. Το ρεκόρ είναι όντως του Καφτατζόγλιου με τον γκολ του Τζαφυρίδη το 1971, που είπε ο φίλος. Το ρεκόρ Ζάχο του Άρη είναι με την ΑΕΚ. Το Άρη ΣΑΕΚ το 79 27.001 εισιτήρια και ισοφαρίστηκε την ίδια χρονιά για το Χαριλάου. Για το Χαριλάου λες τώρα, έτσι. Στην επιστροφή της ομάδος εκείνη τη βδομάδα τη μαγική, εσύ είσαι μικρός, δεν τα θυμάσαι. Πώς δεν τα θυμάμαι, το άρεσε Ντετιέν. Τετάρτη, όχι. Ποιο Κυριακή, πρώτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Άρης 3-3. Τετάρτη παίρνουμε στη Λισαβόνα. Ναι. Παίρνουμε την πρόκληση και Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. 2-0 με Ανανιάδη σε Μερτζίδη. Μέσα ήμουνα και σας ευχαριστώ. Είχε επίσης πάρα πολύ κόσμο. Το θυμάσαι, εγώ τα είδα αυτά τα στοιχεία στη Μεσογείο. Στο στούντιο της ΣΕΡΤ 2. Μέσα ήμουνα, φίλε. Στο Άρης ΠΑΟΚ το 2-0 μέσα ήμουνα. Ναι, εγώ ήμουν μέσα στο γήπεδο μας. Ήταν μετά την Μπεφίκα, αν θυμάμαι. Ναι, εντάξει. Δεν το θυμάμαι αν ήταν μετά την Μπεφίκα. Θυμάμαι το μάτσο με τον Ανανιάδη και τον Σεμερτζίδη. Ήταν δεύτερη αγωνιστική.
Ναι. Όντως, και ο ΠΑΟΚ είχε 40, όταν ήταν τσιμέντα, είχε 40 με Άρη. Ναι, ρε, με δεν, Ολυμπιακό, δεν λέω όχι. Δεν λέω όχι. Απλά εγώ χωρούσαν, χωρούσαν περισσότερο τα γήπεδα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό το ξέρω. Ρε. Κάνε ένα επίλογο, αδερφούλη μου. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν, το διάλειμμα. Τάσο, ναι, καρδάσου μου. Τάσο, ένα, ναι. Ένα δυσάρεστο στενάχωρο πράγμα. Την Κυριακή δεν τα παρακολουθώ εγώ τις αθλητικές Κυριακές. Όπεν είχε 3%, 4% είχε το Μέγα και 5% η ΕΡΤ. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Σημαίνει ότι όταν κάνει κλαρίνο ο ΠΑΟΚ δεν βλέπει, okay. Δεν βλέπει το Όπεν. Σημαίνει ότι οι αθλητικές. Όχι, για την αθλητική Κυριακή. Άκουσε με. Έχουν παιδιά πολύ πεσμένη τηλεθέαση. Σημαίνει φέτος, και αυτό που λες και του Νόβα. Πες. Τη δεκαετία του 90 και του 2000. Οι συνδρομητές του Νόβα ήταν 800 και του Κοσμοτέ. Τώρα μαζί Νόβα και Κοσμοτέ είναι 450. Έχει πέσει δηλαδή το ενδιαφέρον. Σημαίνει και κάτι άλλο όμως, φίλε, ότι οι αθλητικές εκπομπές αυτές. Οι αθλητικές εκπομπές αυτές που είπες. Δεν είναι ποιοτικές και είναι και χρωματισμένες. Εντάξει, είναι χρωματισμένες. Είναι κατευθυνόμενες, δεν έχουν διαφωνίες, δεν έχουν κριτικές. Παιδιά, στο Όπεν δεν νομίζω να υπάρχει καμιά κατευθυνόμενη εκπομπή. Είναι. Εντάξει, γιατί ήταν και ο Ντέμις Νικολαίδης παρουσιαστής, συγγνώμη, και ο Τάσος ο Μητρόπουλος ήταν στο πάνελ. Εντάξει, και Παναθηναϊκός βρίσκεται, και ΑΕΞΙΣ βρίσκεται, και ΠΑΟΞΙΣ βρίσκεται. Μόνο Αργιανός. Δεν νομίζω. Εντάξει, Αργιανός, δε φίλε, τι θα κάνω, αφού δεν γίνεται να είναι σε αυτό το πάνελ. Στο Μέγα μπορεί να πάει. Ούτε στο Μέγα είναι. Εγώ αυτό είπα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά σχεδόν. Ευχαριστούμε πολύ, αδερφούλη, πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα. Και ένα τρίτο, τελειώνουμε να ευχάριστο για τον Ζάχο. Ναι. Το 90-92 Ζάχο, ναι. Αυτό το τραγούδι που βάζει, παιδιά, είναι το καλύτερο όλων των εκπομπών των Ερδιανών, το έκταση. Ναι. Είναι το πιο δυναμικό κομμάτι, αυτό να συνεχίζει να βάζει. Αυτό είχε έρθει στη Λαποζέ, Ζάχο. Το ξέρω, ρε. Τσιμομπάιο, Ισπανός. Στη Λαποζέ. Μέσα ήμουνα. Στην Εθνική Ζάτη Σάσο. Ναι, ξέρω, τότε που βάζανε και τα κλουβιά με τις τρελές επάνω. Τον είχαν καλεσμένο, τον είχαν καλεσμένο οι άνθρωποι εκεί της δισκοτέκ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Πρέπει να κάνουμε και το διάλειμμα, να διαβάσουμε και τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής. Ξεκινάω εγώ με Μάζδα Μανατίδης, που την ευχαριστούμε τη Μάζδα Μανατίδης για άλλη μια βραδιά βασικός. Υποστηρικτές και του ραδιοφώνου αλλά και της εκπομπής με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης είναι ένα και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο Τάσο 23 19 24 931. Το στέκι του Κωστή είναι κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Απολαμβάνετε μοναδικό κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας και ό,τι άλλο επιθυμείτε σε κρεατικά πρώτης ποιότητας στη Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου. 113 ο φίλος μας ο Δημήτρης με το στέκι του Κωστή. Δελιβεριά, τηλεφωνήστε και παραγγείλτε τώρα να καραγουστάρετε γεύσεις εκεί από την περιοχή Νεάπολη, Πολύχνη κτλ. 23 10 6 27 27, επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε τώρα 23 10 6 27 27. Κοντά μας και άλλο ένα βράδυ ο φίλος μας ο Βασίλης με την ψαροταβερνάρα του Καρεκλάς. Εκπληκτικός ο χώρος, θέα όλη η παραλία της πόλης στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόφρυσκα ψάρια και τα special αχνηστά μυδάκια μας. Και είπαμε στα μυδάκια τι προσέχουμε, παιδιά. Την τριχούλα. Αφαιρούμε την τριχούλα από το μύδι. Για να μην έχουμε προβλήματα. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς και τις φρέσκες σαλάτες. Πάντα με τη συνοδεία παγωμένης δετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Η ψαροταβέρνα Καρεκλάς έχει ιστορία στην πόλη μας από το 1938. Βρίσκεται στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο για κρατήσεις και ρεζερβέ 2310-413-230. Επαναλαμβάνω, σημειώστε το και πάρτε, γιατί πατιούνται, γίνεται πανζουλισμός στον Καρεκλά. 2310-413-230. Πάμε ευθύς αμέσως στο διάλειμμα. Επανερχόμαστε όπως σας υποσχεθήκαμε με τον πολύ καλό μας φίλο και εξαίρετο επιστήμονα, τον κύριο Πέτρο Θάνο, για κάποια ανδρολογικά, ουρολογικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν στους φίλους ακροατές, να μας ενημερώσει. Θα είναι κοντά μας ο εξαίρετος φίλος και επιστήμονας κύριος Πέτρος Θάνος μετά το break, για να μας συμβουλέψει πάντα με τη μεγάλη εμπειρία του για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς, ο ανδρικός δηλαδή πληθυσμός, ανεξαρτήτου ηλικίας. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα εκπομπή. Τάσος Τρέγας ιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Ζάχος Ντρούλινγκ απέναντί μου. Συντροφιά Παρέτσα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Θα παρακαλούσα όλους τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες να μην τηλεφωνήσουν για λίγη ώρα. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή, όπως σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εβδομάδος, τον εξαίρετο επιστήμονα, ουρολόγο, ανδρολόγο, τον κύριο Πέτρο Θάνο, ο οποίος θα μας δώσει κάποιες σημαντικότατες συμβουλές σε θέματα ανδρολογίας και όχι μόνο. Καλησπέριζουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Πέτρο Θάνο. Καλησπέρα, Πέτρο. Ναι. Ευχαριστώ καταρχάς για την ευγενική πρόσκληση που μου κάνατε. Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Καλησπέρα, γιατρέ. Είναι και ο Ζάχος απέναντι. Καλησπέρα. Ναι, ναι, ναι. Ακούω την εκπομπή σας ανελιπώς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Το αντικείμενο το δικό μου είναι τελείως διαφορετικό, αλλά σίγουρα αφορά όλους τους ανθρώπους, την υγεία και ειδικότερα τους άντρες. Αν το πάμε στην υποεξειδίκευση της ειδικότητας με την οποία ασχολούμαι. Βεβαίως και το κοινό. Εξάλλου το κοινό, ακροατήριό μας πρέπει να είναι 95% άντρες. γιατρέ. Νομίζω δεν πρέπει να μας ακούν και πάρα πολλές γυναίκες. Δεν να πω. Κοιτάξτε, να ξέρετε ότι όλοι οι άντρες οι οποίοι ακούν έχουν και δίπλα τους μια γυναίκα. Σωστό γι' αυτό. Οπότε, εάν το θέσουμε, να ξέρετε ότι συνήθως ο άντρας μας επισκέπτεται επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα και η γυναίκα πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή. Και έτσι ο άντρας οδηγείται να έρθει στον ανδρολόγο. Σωστό. Οπότε, δεν είναι δυνατόν η γυναίκα να βγει απ' έξω. Ωραία. Οπότε, έχουμε κάποια ερωτήματα να σας κάνουμε, κύριε Θάνο, και θα θέλαμε λίγο φυσικά. Την απάντησή σας. Λοιπόν, θέλουμε λίγο να μας πείτε, λίγο για να μπούμε λίγο στο θέμα της συνάντησής μας σήμερα, τι είναι η ουρολογία και η ανδρολογία και με τι ασχολούνται. Κοιτάξτε, η ουρολογία είναι μια ειδικότητα της ιατρικής επιστήμης βεβαίως. Κατά βάση είναι χειρουργική ειδικότητα και αφορά το ουροπιογεννητικό σύστημα. Με πιο απλά λόγια έχει να κάνει με τους νεφρούς, τα νεφρά δηλαδή, παθήσεις των νεφρών, των ουρητήρων, της ουροδόχου κύστεως, του προστάτη αδένα που αφορά πάρα πολύ τον άντρα και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και συχνό πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα εμπλέκεται βεβαίως και η ανδρολογία που έχει να κάνει με παθήσεις που αφορούν το οπαίος και τους όρχες. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα βέβαια η ουρολογία έχει να κάνει και με παιδιά, έχει να κάνει και με ενήλικες άντρες, έχει να κάνει βεβαίως και με γυναίκες. Και εδώ μπορούμε βεβαίως να πούμε και κάποια πράγματα, δηλαδή η παιδουρολογία θα πρέπει να τσεκάρει εάν το αγοράκι από νέο είναι υγιές, τα γενετικά του όργανα, η ανάπτυξή του κτλ. Στην ενηλικίωση θα πρέπει να δει επίσης κάποια πράγματα και στη γυναίκα βεβαίως ασχολείται με θέματα που έχουν να κάνουν με ουρολοιμώξεις, με ακράτειες στη γυναίκα και βέβαια με θέματα καρκινογενέσεων. Ναι. Σε ποια ηλικία, γιατρέ μου, πηγαίνουμε στον ανδρολόγο-ουρολόγο? Πότε πηγαίνουμε, ας πούμε, σε ποια ηλικία αυτό ξεκινάμε? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, γιατί συνήθως λέμε για εμάς τους άντρες, γιατρέ, ότι από ένα χρονικό, ας πούμε, μετά τα 40, ας πούμε, λέμε ότι πρέπει αυτά για προστάτη, όπως είπατε, να τα ψάχνουμε έτσι περισσότερο, έτσι. Κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα, να πάμε λίγο στην υποεξειδίκευση της ουρολογίας πρώτα, για να μπούμε λίγο πιο καλά στο θέμα, που είναι η ανδρολογία. Η ανδρολογία ασχολείται κατεξοχήν με τον άντρα και έχει να κάνει με θέματα που αφορούν την ανδρική γονιμότητα ή υπογονιμότητα, θέματα σπιτικής δυσλειτουργίας και παθήσεις του πέους και των όρχεων. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τη γενικότερη ουρολογία και πιο ειδικά τον άντρα, έχουμε να κάνουμε με τον προστάτη αδένα. Ο προστάτης είναι ένα όργανο το οποίο βρίσκεται, αν πάνω από την ουρήθρα, από το έξω στόμιο της ουρήθρας, από εκεί που ουρεί ο άντρας πάρα μέσα, θα είναι το πρώτο όργανο που συναντάμε. Μάλιστα. Ή αλλιώς, αν το πάμε αντίθετα, μπροστά από την ουροδόχο κύστη βρίσκεται ο προστάτης. Ένας Έλληνας ανατόμος, ο Ηρόκυλος, το 343 π.Χ., ανακάλυψε τον προστάτη, ο οποίος δεν προστατεύει κάτι, απλά προείσταται της ουροδόχου κύστης, γι' αυτό και ονομάστηκε προστάτης. Μάλιστα. Τώρα, έχει παρατηρηθεί ότι από την ηλικία των 40 και πάνω, 40-45 κτλ., ο προστάτης μπορεί να υπερτραφεί, να μεγαλώσει, αρχίζει δηλαδή σταδιακά να μεγαλώνει, όγκος του να υπερπλάσεται. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα στον άντρα 45, 55, 65, ηλικιακά όσο μεγαλώνει,
να έχει κάποιες διαταραχές της ούρησης, δυσκολία δηλαδή στην ούρηση, mm-hmm. διότι είναι μπροστά από την ουροδόχο κύστη. Μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά, το δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικό που μας ενδιαφέρει βεβαίως, και είδα σε κάποιες προηγούμενες εκπομπές, έγινε μία ανάλυση, όσον αφορά τις καρκινογενέσεις. Εγώ έκανα, γιατρέ, θα σας πω, θα σας πω μετά. Τα σοβαρότερα θέματα ουσιαστικά εκφράζονται με τον πιο κωμικό και χιουμοριστικό τρόπο. Αυτό είναι γνωστό. Ναι. Καρκάς εκφράζει πάρα πολύ σοβαρά θέματα με έτσι. Τον πιο κωμικό τρόπο. Σωστό. Σαφέστατα. Από εκεί και πέρα έχει παρατηρηθεί ότι ο προστάτης από μια ηλικία και μετά, οι ηλικίες έχουν πέσει, παλαιότερα ήταν από τα 50 και άνω, τώρα είναι 45, ίσως και λιγότερο. Από τα 45 και πάνω αρχίζει σταδιακά να αναπτύσσονται καρκινογενέσεις στον προστάτη. Μάλιστα. Δηλαδή καρκίνος στον προστάτη. Οπότε από τα 45 ουσιαστικά και μετά θα πρέπει ο άντρας να ελέγχεται ετησίως μία φορά το χρόνο στον ουρολόγο. Με ποιο τρόπο, γιατρέ? Ναι, η εξέταση είναι, κάνατε, είπαμε την αναφορά, το ένα είναι το PSA και όχι ματολογική. Το PSI που το λέει ο κόσμος, ναι. που το έχει συνδέσει λίγο με τα οικονομικά, είναι το PSA. το PSA. Το ίδιο είναι, το ίδιο είναι. Πονάνε και τα δύο μάλλον. Προφανώς. Ναι, το PSA είναι από τα αρχικά προσθέτει specific antigen, αντιγόνο, δηλαδή είναι μια πρωτεΐνη ουσιαστικά που χαρακτηρίζεται ως αντικαρκινικός δείκτης. Είναι ένας δείκτης δηλαδή που μας δείχνει τη συμπεριφορά του προστάτη στο αίμα. Μάλιστα. Με μια απλή αιμολυψία, δηλαδή πάμε στο αιματολογικό, δίνουμε αίμα, δίνουμε αίμα, και μας βγάζει κατευθείαν ακριβώς το PSA. Αυτό είναι το πρώτο βέβαια. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι η επίσκεψη στον ουρολόγο, που δεν γίνεται εξ αποστάσεως, η δακτυλική εκτίμηση του οργάνου. Αυτό μάλιστα. Προστάτη, μάλιστα. Με το δάχτυλο. Να φανταστώ ότι οι ουρολόγοι, αδρολόγοι πρέπει να προσέχουν λίγο το πάγος των δαχτύλων, γιατρέ. Ναι, βεβαίως. Ναι, δηλαδή να είναι ελαφροχέριτες με λίγα λόγια, ας πούμε, έτσι, ναι. Να φέρονται όμορφα, ας πούμε, σε αυτό που θα αποφασίσει να ζεις την εμπειρία. Ναι. Εγώ τα κράτησα αυτά που έχετε πει. Ναι. Μετά πάρα πολύ η τεχνική, είναι σημαντική. Ναι, η τεχνική, ναι. Η τεχνική, ναι, ναι. Αλλά παρόλο την τεχνική θέλει αγάπη. Πάντα, ό,τι κάνουμε θέλει αγάπη. Κοιτάξτε, δεν άκουσα, δεν ναι. άκουσα. Όχι, ο Τάσος έλεγε. Ναι, συνεχίστε, γιατρό. Ότι πέραν του αστείου, ας πούμε, και του χιούμορ, ότι η δακτυλική είναι πάρα πολύ σημαντική εξέταση για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ένα ευπαθές όργανο, ένα όργανο το οποίο αυξάνονται πάρα πολύ οι καρκίνοι και οι καρκινογενές, είναι το νούμερο ένα στον καρκίνο στον άντρα, και από την άλλη πλευρά είναι ένα όργανο που μπορούμε να ψηλαφίσουμε, δηλαδή είναι ένα όργανο που μπορούμε να πιάσουμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μια ύποπτη σκληρία στον προστάτη, κάτι ύποπτο, κάτι που δεν μας αρέσει και τα λοιπά, μπορεί να σώσει ζωές. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, και αυτό να το ακούσουν λίγο οι ακροατές, ότι ναι. το PSA δεν σημαίνει ότι αν είναι καλό φυσιολογικό κάτω από 4, ότι δεν έχουμε κάτι ύποπτο ή χτύπα ξύλο έναν καρκίνο. Μάλιστα. Όπως επίσης και η αύξηση του PSA δεν σημαίνει ότι έχω καρκίνο. Μπορεί να είναι μια φλεγμονή του προστάτη, μια διόγκωση του προστάτη, ένας ερεθισμένος προστάτη. Άρα, μισό λεπτάκι, λίγο να πούμε τους φίλους ακροατές, γιατί τηλεφωνούν. Αν κάποιος φίλος έχει μία απορία και θέλει να συμβουλευτεί τον κύριο Πέτρο Θάνο, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ανοιχτές είναι γραμμές. 2310-287 και 3 οχταράκια μπορεί να τηλεφωνήσει και να μιλήσει με τον κύριο Πέτρο Θάνο για οποιοδήποτε θέμα έχει, έτσι. Απλά το ενημερώνουμε. Ωραία. Με συγχωρείτε, κύριε Θάνο. Κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να υπάρξει σύμπτυξη των δύο πραγμάτων. Δηλαδή, όχι το ένα χωρίς το άλλο. Διότι αν ήταν έτσι, πάρα πολύ απλά, θα έρχονταν η νοσοκόμα ή από το εργαστήριο στο σπίτι, θα μας έπαιρνε αίμα και τηλεφωνικά θα μιλούσαμε, θα ρωτούσαμε πόσο είναι το PSA, θα μας στέλνε SMS, τόσο. Πάρα πολύ ωραία, είμαι καλά, άντε γεια. Δεν γίνεται όμως έτσι. Είναι απαραίτητη η εκτίμηση και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως τα οποία συζητάμε στο ιατρείο μας, για να μπορούμε να εξασφαλίζουμε την υγεία του άντρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με λίγα λόγια, γιατρέ, ας πούμε, ανεξάρτητα το πόσο θα δείξει η αιματολογική εξέταση του PSA, πρέπει, από ό,τι κατάλαβα, δεν την γλιτώνει κανένας άντρας την δακτυλό. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Όπως και είχες πει πολύ ακριβώς. Καλά, ναι. Είναι κάτι που θα... δεν το γλιτώνει. Δεν το γλιτώνει κανείς. Βέβαια, δεν το γλιτώνει κανείς, και θα ήθελα να πω το εξής, ότι υπάρχουν, βλέπουμε περιστατικά όσον αφορά αυτό, ότι αυτό το οποίο λέμε, και ίσως λίγο έτσι αστειευόμαστε, όσο εξελίσσεται η κοινωνία, αν δείτε έναν άντρα, ας πούμε, ο οποίος το παραμέλησε, το αμέλησε,
και έρχεται με ένα πολύ αυξημένο PSA, δεν ενδιαφερόταν να κάνει μια αιματολογική εξέταση στο PSA, δεν πήγαινε στον ουρολόγο, το είχε αμελήσει, είναι 65 χρονών για παράδειγμα, μετά μπορεί να είναι αρκετά αργά, πολύ αργά. Μάλιστα. Τότε δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Και ο λόγος ποιος? Κανένας. Δηλαδή υπάρχει πρόληψη και η οποία σώζει ζωές. Και πλέον υπάρχουν θεραπείες απόλυτες. Μιλάμε δηλαδή για θέματα τα οποία θεραπεύονται και καταστάσεις θεραπεύονται. Πότε προτείνετε, γιατρέ, τον κόσμο, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα με τον προστάτη και να πάμε σε κάποια άλλη ερώτηση. Πότε προτείνετε το... 45 και πάνω, ναι. Όσον αφορά τέτοια θέματα, μάλιστα, που είπαμε, δηλαδή διωγγώσεις, υπερπλασία προστάτη και καρκίνη του προστάτη, από τα 45 και άνω, μια καλή γνωριμία με έναν καλό ουρολόγο, νομίζω είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ο άντρας. Γιατρέ, αυτό που με, ναι, γιατί είπατε ότι μας ακούσατε προχθές, αυτό που μου είπε εμένα ο ουρολόγος που πήγα εγώ, ανδρολόγος, ουρολόγος όπως είστε και εσείς, mm-hmm, που μου είπε, γιατί πολλοί, mm-hmm, το λέω σε φίλους μου και λίγο δεν με πίστευαν, γέλασαν. Μα μου είπε ότι είναι, επειδή η δουλειά μου ήταν με μηχανάκι, ναι, μου είπε ότι είναι, ναι, εγώ είχα φλεγμόνη καταρχήν να πω έτσι, είχα μια φλεγμόνη, η οποία μου έδωσε μια αντιβίωση 15 μερών και ξαναπήγα στο 09, εκεί έχω κάπου εκεί τώρα. Μου είπε ότι ήταν η νόσος των οδηγών και όπου το λέω γελάνε. Κάποιοι, ναι, φίλοι μου, δεν ξέρω αν. Και ήταν από τη σέλα μου, είπα, από το μηχανάκι. Ναι, ναι. Είχε... Υφίστατο, όπως και εμείς έχουμε την όσο της ποδιάς που, ναι, που εγώ, όταν βλέπουμε μια αρρώστια ή σαν φοιτητές, πιστεύαμε ότι είμαστε κι εμείς ασθενείς στα πάντα. Αλλά εδώ έχετε δίκιο, έχεις δίκιο, Ζάχο, ναι, αυτό το οποίο αναφέρεις. Διότι, αλλά βέβαια αυτό δεν συμβαίνει σε κάποιον ο οποίος είναι ποδηλάτης ή σε μηχανή. Ναι, ναι, δεν σημαίνει σε όλους ότι θα γίνει. Ναι, 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 ναι. Οδηγόντα, λύκα, λογιστής, δουλειά γραφείου πολλές ώρες κτλ. Συμβαίνει όταν υπάρχει μία ούτως ή άλλως προδιάθεση, ένα ιστορικό φλεγμονής του προστάτη, η γνωστή προστατίτιδα. Προστατίτιδα, ναι. Δηλαδή του οργάνου του προστάτη, βεβαίως. Και όταν οδηγούμε μηχανή, ουσιαστικά όπως καθόμαστε, ακουμπάμε ακριβώς στο περίνεο. Το περίνεο είναι μεταξύ των όρχεων και του προχτού. Είναι το σημείο εκείνο το κενό. Εκεί πέρα πάνω. Εκεί, μάλιστα, συνεχώς ασκούνται συνέχεια πιέσεις, κραδασμοί και πιέσεις. Και είναι σαν να κάνουμε συνέχεια μία μάλαξη. Σκεφτείτε, όχι δακτυλική, ναι, ναι, μάλαξη, ναι, ουσιαστικά, έτσι, στον προστάτη. Αυτό ερεθίζει τον προστάτη και προκαλεί και συμπτώματα και δεν μπορεί ουσιαστικά να ηρεμήσει το όργανο του προστάτη. Μάλιστα. Η οποία βέβαια προστατίτιδα και η προδιάθεση αυτή της προστατίδας έχει να κάνει με το σεξουαλικό κομμάτι, έτσι. Mm. Και αυτό θα πρέπει λίγο να το συζητήσουμε. Αφορά μικρότερες ηλικίες, αυξάνει και τις καρκινογενέσεις, είναι ένα αίτιο υπογονιμότητας στον άντρα και στη δική της λειτουργία. Είναι πολύ, πολύ και συχνό και πάρα πολύ σοβαρό, ωραία, θέμα. Νομίζω ότι το καλύψαμε εξ ολοκλήρου, το θέμα του προστάτη. Ναι. Πάμε λίγο σε κάτι τώρα που πιστεύω ότι αφορά πάρα πολύ ανδρικό πληθυσμό. Ναι. Τι είναι, γιατρέ, η αισθητική δυσλειτουργία στον άντρα, ποια είναι τα αίτια της αισθητικής δυσλειτουργίας, δηλαδή γιατί δεν του σηκώνεται, ρε παιδί μου, να το πούμε λαϊκιστή, του άντρα, και όχι, δεν μιλάμε τώρα για έναν άντρα. Δεν κρατήθηκε. Τι δεν κρατήθηκε, άλλος είναι βλάχος, δεν μας ακούει, δεν ξέρει τι είναι η αισθητική δυσλειτουργία, μπορεί να νομίζει, ξέρω εγώ, ότι είναι κανένας κύριος νόμος. Γιατί δεν του σηκώνεται, ας πούμε, του άντρα. Και άντε να μην του σηκώνεται ένα 60, ξέρω, 65, 70, του 20, 25, πού μπορεί να οφείλεται. Το λέμε λαϊκιστή, ας μην μας παρεξηγεί ο κόσμος για να το καταλάβει, έτσι. Και ο κύριος Πέτρος, ας πούμε, είναι λαϊκός άνθρωπος, δεν είναι δηλαδή. Ναι, οκ. Εγώ είμαι εδώ για να ενώσω τις δυνάμεις των ανθρώπων, να χωρίσω τις δυνάμεις των ανθρώπων. Δύο είναι τα ερωτήματα. Ποια είναι τα αίτια της αισθητικής λειτουργίας. Έτσι. Ποια είναι λοιπόν τα αίτια, γιατρέ, και πώς θεραπεύεται, αυτό θέλουμε να μας πεις. Πρώτα πρέπει πάντα, όπα, σε αυτά τα θέματα πρέπει. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε. Μ' ακούτε. Σας ακούμε, γιατρέ. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να πούμε τι είναι η δυσλειτουργία αυτή. Αυτό το μου σηκώνεται. Δηλαδή, τι είναι η αισθητική δυσλειτουργία. Η αισθητική δυσλειτουργία είναι όταν δεν υπάρχει σκληρή στήση η οποία θα είναι δυνατή για να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, η οποία έρχεται στο τέλος, ας πούμε, την εξπερμάτιση και την ευχαρίστηση. Αυτό όμως θα πρέπει να υπάρχει και μια προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει το οπτικοακουστικό ερέθισμα, δηλαδή θα πρέπει ο άντρας να θέλει ερωτικά. Άρα θα πρέπει σαν προϋπόθεση να υπάρχει αυτό το θέλω. Άρα όταν μιλάμε για μια αισθητική δυσλειτουργία, αυτό σημαίνει ότι ο άντρας επιθυμεί τη γυναίκα, την θέλει δηλαδή ερωτικά, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ανταπόκριση όσον αφορά στο σεξουαλικό κομμάτι, στη στήση δηλαδή. Επίσης,
στη σκληρότητα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν οι διαταραχές και διακυμάνσεις στον άξονα της φύσης. Μία δηλαδή να χαλαρώνει, μία να σκληραίνει. Είτε εκτός, είτε εντός. Μ' ακούτε? Ναι. Εγώ σε ακούω, Πέτρο μου. Απλά κάποιο τεχνικό πρόβλημα τώρα με έστειλαν και δύο ακροατές ότι κάτι έγινε με το σήμα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έχει γίνει. Ο κόσμος. Μισό λεπτό λίγο. Εσείς συνεχίστε λίγο. Συνεχίστε, γιατρέ, λίγο να μιλάτε. Εμείς τώρα λίγο θα φωνάξουμε τον τεχνικό να δει τι συμβαίνει. Λοιπόν. Okay. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το θέμα της θητικής της λειτουργίας έχει και άλλους άξονες. Δηλαδή δεν έρχεται έτσι ξαφνικά όπως φαντάζεται κάποιος. Υπάρχουν ενδεχομένως, μπορεί να υπάρχει κάποιο ιστορικό, κάποια καρδιοπάθεια, μπορεί να υπάρχει σακαρώδης διαβήτης. Αυτά είναι σοβαρά που λέτε, γιατί ναι. Αυτά βεβαίως. Μπορεί όμως να μην είναι και τόσο σοβαρά. Δηλαδή τα αίτια της δυσλειτουργίας έχουν να κάνουν με ψυχογενή αίτια ή οργανικά. Στα ψυχογενή μπορεί να είναι το πιο συχνό στους άντρες, είναι το άγχος επιβεβαίωσης. Μάλιστα. Άγχος, δηλαδή αυτοπεποίθησης. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Μάλιστα. Δηλαδή που ο άντρας λέει, σκέφτεται, θα τα καταφέρω με αυτή τη γυναίκα. Ναι. Θα πάει καλά. Θα γίνει δηλαδή αυτή η σεξουαλική επαφή η οποία επιθυμώ και να γίνει σωστά. Μάλιστα. Ή όχι. Και βέβαια ξεκινάει από τα πιο απλά όπως είναι το άγχος επιβεβαίωσης και πηγαίνει και στα βαθύτερα. Τα οποία βαθύτερα μπορεί να είναι μέχρι και η κατάθλιψη, λήψη φαρμάκων κτλ. Μάλιστα. Ας μην πάμε εκεί. Από την άλλη πλευρά είναι τα οργανικού τύπου που είναι το ζάχαρο, ας πούμε, σαχαρώδης διαβήτης, είναι υπέρτες, καρδιοπάθειες, καταχρήσεις, παχυσαρκία, τσιγάρα, ποτά κτλ. Να σας κάνω μια ερώτηση αν μου επιτρέπετε, γιατρέ. Βεβαίως. Πότε πρέπει να παραδεχτεί ο άντρας ότι έχει πρόβλημα στη θητική της λειτουργίας, δηλαδή δεν του κάνει κούκου με λίγα λόγια, όπως έπρεπε, ρε παιδί μου, για να επισκεφτεί τον ανδρολόγο, δηλαδή μήπως αυτό αν δεν το παραδεχτεί, αν δεν υπάρχει παραδοχή, δηλαδή αποδοχή, λόγω εγωισμού αντρικού, λόγω ντροπής, λόγω, μήπως μακροπρόθεσμα έχει πρόβλημα και αργεί και είναι δηλαδή δυσκολότερη βέβαια, η θεραπεία. Βέβαια. Δώστε μας λίγο τη συμβουλή σας σε αυτό. Αυτό είναι όμως ότι όταν κάνουμε οτιδήποτε στη ζωή μας, ειδικότερα σε ιατρικά θέματα που μας αφορούν, οτιδήποτε το καθυστερούμε, αυτό το θέμα πολλαπλασιάζεται και χειροτερεύει και μπορεί να φτάσει να είναι και αθεράπευτο. Μάλιστα. Δηλαδή σε τέτοιο βαθμό. Μάλιστα. Βέβαια, στα συγκεκριμένα κεφάλαια έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ και εμείς οι γιατροί, έχουμε εξελιχθεί. Έχουμε μηχανήματα, πράγματα και δίνουμε θεραπείες απόλυτες, δηλαδή μέχρι και 95-96%. Μάλιστα. Αλλά το θέμα της δυσλειτουργίας, το θέμα της θύσης, το σεξουαλικό κομμάτι, κάνει πάρα πολλές διακυμάνσεις και ουσιαστικά ξεγελάει, είναι σαν το φίδι, ξεγελάει πάρα πολύ τον άντρα. Γιατί τον ξεγελάει? Διότι μπορεί να ξεκινήσει με μια ήπια δυσλειτουργία, ο άντρας να πει ναι, έχω ή μήπως δεν έχω. Μπαίνει δηλαδή σε μία αμφισβήτηση και μία αμφιβολία. Ναι. Μετά περνάει κάποιες διακυμάνσεις, δηλαδή μπορεί να μην έχει τόσο άγχος όσο είχε, μπορεί να είναι καλύτερα, μπορεί να ξεκουράζεται ίσως ή να μην σκέφτεται κάποια πράγματα, να βελτιωθεί. Mm-hmm. Μετά ξανά πάλι να χειροτερέψει κατά διαστήματα, να λέει δηλαδή στον εαυτό του μπα δεν μπορεί, εγώ είμαι πολύ δυνατός. Δηλαδή τονώνει ουσιαστικά την ίδια του αυτοπεποίθηση και μετά πολλά να μην πολυλογώ κι εγώ, ουσιαστικά περνά ένα διάστημα μεγάλο, το οποίο ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια ιστορία από τα πιο παλιά και δεν έχει απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Ή μπορεί να έχει από μόνος του πάρει κάποιο φάρμακο, να έχει βελτιωθεί ενώ είχε ένα πρόβλημα, χωρίς να συμβουλευτεί τον γιατρό του, χωρίς να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, να βελτιωθεί βεβαίως με το φάρμακο, διότι βελτιώνουν αυτά τα φάρμακα, αυτό είναι γνωστό, αλλά από εκεί και πέρα, ποια δόση, ποιο φάρμακο θα πάρει, σε τι δοσολογία θα πάρει, για πόσο διάστημα θα πάρει. Και βεβαίως από εκεί και πέρα τι γίνεται. Δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσει για όλη του τη ζωή να παίρνει χάπια. Μάλιστα. Τι θα κάνει. Για παράδειγμα, αν ο άλλος ας πούμε είναι 25 χρονών. Αν είναι 35, πόσο θα παίρνει. Σε κάθε επαφή θα παίρνει. Βέβαια. Θα παίρνει για 10 χρόνια. Μάλιστα. Τι θα κάνει. Θα τα σταματήσει. Εάν δεν τον πιάνουν μετά, θα τα αλλάξει. Άρα, γιατρέ. Δηλαδή, τίθεται εξαιρετικά πολλά ερωτήματα. Μας, δηλαδή, άρα γιατρέ. Στο τέλος, μόνο σεξ δεν θα γίνει. Ναι, αυτό που συμβουλεύετε είναι με το που θα δει ο άντρας κάποιο πέσιμο στη στήση του. Με το που θα δει ότι δεν είναι ικανοποιημένος ο ίδιος μία, δύο, τρεις φορές, πέντε, στις δέκα το πολύ, πρέπει να επισκεφτεί αμέσως τον γιατρό. Ναι, δεν θα πρέπει να καθυστερήσει παραπέρα. Το δέκα φορές δεν είναι μεγάλο χρονικό, δεν είναι μικρό χρονικό διάστημα. Το δέκα φορές είναι ένα καλό χρονικό διάστημα.
εφόσον βεβαίως υπάρχει επιθυμία. Δηλαδή, στο, αυτό το οποίο συζητάμε, υπάρχει επιθυμία. Δηλαδή, ο άντρας θέλει αυτή τη γυναίκα. Ναι. Την επιθυμεί, την θέλει. Ναι, ναι. Άρα, από τη στιγμή που την θέλει, δεν μπορεί, δεν εξηγείται αυτό το φαινόμενο. Δεν μάλιστα. Μπορεί δηλαδή να εξηγηθεί για ποιο λόγο να έχω στη δική της λειτουργία, να μην μπορώ να ικανοποιηθώ και να ικανοποιήσω τη σύντροφό μου, μάλιστα, τη γυναίκα που έχω δίπλα μου. Μάλιστα. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Ωραία. Οι τρόποι και θεραπείας... μετά δημιουργούνται και άλλα προβλήματα. Μάλιστα, ναι, γιατί. Οι τρόποι θεραπείας, σας έρθουμε στην ουσία τώρα. Ποιοι είναι οι τρόποι, ναι, θεραπείας και τι ηλικίες αφορούν. Δηλαδή, ο... να πω και κάτι, γιατί μας ακούνε και μεγάλοι σε ηλικία. Δηλαδή, ο 65άρης, ναι, ναι, ο 70άρης, ναι, ο 75άρης, ας πούμε. Ναι. Έχει, ρε παιδί, ναι, μου, ελπίδες ο άνθρωπος να, βέβαια, δει, να δει άσπρη μέρα. Κοιτάξτε, η σεξουαλική ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Μάλιστα. Και εφόσον μιλάμε ανδρολογικά για τον άντρα, δεν τελειώνει ποτέ. Δεν θα ξεχάσω, δεν θα ξεχάσω καθόλου, τώρα που το λέτε, θυμήθηκα, που ήμουν τέλος πάντων στο πανεπιστήμιο, θυμήθηκα έναν άντρα 85 χρονών που έρχονταν στο πανεπιστήμιο, έρχονταν στο ανδρολογικό τμήμα παλιά, ναι, που ήμουνα, έρχονταν τότε για να πάρει τη θεραπεία του, να τον εξετάσω κτλ. Ήταν 85 χρονών. Δηλαδή, με το γυαλάκι, με το Ray-Ban, δηλαδή, με το γιατρέ, μπορεί και ο 85άρης, συγγνώμη λίγο, μπορεί να το πω λίγο όπως το νεαπολίτικα, δηλαδή μπορεί να καρφώσει, εντάξει, μπορεί να καρφώσει ο 85άρης. Δεν έχει σημασία αν, αν μπορούσε ή δεν μπορούσε. Είπα και εγώ, γιατρέ, είπα και εγώ, δεν θα πει κάτι, έκανε ανάλογο. Κάτι, ναι. Έκανε κάτι, ναι, ό,τι έκανε, α, αλλά κοιτάξτε, ναι, ο 85άρης είχε αυτή την θέληση, είχε αυτή την επιθυμία, ναι, έπαιρνε το φαρμακό του, προσπαθούσε και ερχόταν. Ναι. Ενώ ο 25άρης, ο 35άρης και ο 45άρης, που μπορεί να είναι στα πρόθυρα του διαζυγίου, για παράδειγμα, μάλιστα, ή να έχει σοβαρά προβλήματα στη σχέση του, ή να... να πηγαίνει στον ψυχολόγο ή στους φίλους του να πίνει γιατί έχει γίνει καταθλιπτικός και έχει ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, γιατί δεν πάει. Αυτό είναι πρόβλημα, πραγματικά. Αυτό να σας ρωτήσω. Αυτό είναι, το είναι πρόβλημα, λάθος. Καταλάβατε. Αυτό είναι τεράστιο βεβαίως λάθος. Είναι λάθος. Ή, κοιτάξτε, ή να έχει μια σχέση την οποία θέλει, να τη θέλει τη γυναίκα που την έχει στο κρεβάτι και να τη θέλει, αλλά για επιβεβαίωση, για να τσεκάρει τον εαυτό του, προσπαθεί να πάει με μια άλλη. Και δεν τα καταφέρνει εκεί, οπότε γίνονται και πολλαπλές συγκρούσεις. Μάλιστα. Γιατί να το κάνει αυτό. Γιατί δηλαδή δεν πηγαίνει στην εύκολη, σε εισαγωγικά εύκολη λύση, στον ειδικό, τον γιατρό, τον επαγγελματία. Να δει ποιο είναι το πρόβλημά του και να το επιλύσει. Αυτό, εύκολα και όμορφα. Αυτό που εισέπραξα από τα λεγόμενά σας, κύριε Θάνου, είναι ότι όσο πιο γρήγορα υπάρξει παραδοχή του εαυτού μας ότι κάτι δεν, έτσι, πάει καλά, ναι, και επισκεφτούμε τον ανδρολόγο, τόσο γρηγορότερα, ναι, τόσο καλύτερα τόσο αποτελέσματα θα έχουμε. Και τόσο καλύτερα και γρηγορότερα και καλύτερα, μάλιστα, και σοφότερα και σωστότερα θα επιδιορθωθεί το θέμα, το πρόβλημα, μάλιστα, και δεν θα υπάρχει από εκεί και πέρα κανένα ζήτημα. Ωραία. Και όσον αφορά τη, ναι, θεραπεία, παρακαλώ, που, ναι, που είπαμε, για να το, να, ναι, το ολοκληρώσουμε, βεβαίως, η θεραπεία έχει να κάνει με το αίτιο, δηλαδή αν είναι το ψυχογενές που είπαμε πριν, μάλιστα, ή το οργανικού τύπου. Οπότε από εκεί και πέρα, αναλόγως του αιτίου, μπορεί να υπάρξει κάποια φαρμακευτική αγωγή ή κάποιου τύπου προσέγγιση. Α. Αλλά σίγουρα οι προσεγγίσεις μας είναι αποτελεσματικότατες. Αυτό πώς το διακρίνουμε, γιατρέ? Ότι θα πρέπει να παίρνει για πάντα. Μάλιστα. Αυτό πώς το διακρίνουμε, γιατρέ, αν είναι ψυχογενές το πρόβλημα ή παθολογικό οργανικό? Υπάρχουν κάποιες εξετάσεις, όπως είναι, αν μπω κατευθείαν στο θέμα, όπως είναι το δυναμικό έγχρωμο ντόπλερ του ΠΕΟΥΣ. Μάλιστα. Να το πω πιο απλά, ένα ντόπλερ σαν υπέρηχος, τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί και κάνει αυτούς τους διαχωρισμούς. Βλέπουμε δηλαδή ποιες είναι οι τιμές στο αίμα, στη στήση, γίνονται κάποιες καταγραφές και εξ αποκλεισμού ξέρουμε αν είναι το πρόβλημα ψυχογενές ή οργανικό. Μάλιστα. Και αναλόγως δίνουμε, ας πούμε, την ανάλογη θεραπεία που πρέπει. Με άριστα αποτελέσματα, είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Τα οποία έχουμε. Βέβαια, έτσι, απαραίτητη προϋπόθεση να το έχουμε προλάβει. Γιατί είπαμε, όσο τα αφήνουμε, τόσο χειρότερα γίνεται. Όσο τα αφήνουμε, οι βλάβες, ναι, οι βλάβες δεν περιμένουν. Οι βλάβες δεν περιμένουν και μπορεί να έχουμε θέματα και, ωραία, προβλήματα. Και από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ιστορικό από πίσω. Δηλαδή, ο άντρας χτίζει και ένα ιστορικό. Υπάρχει και ο προστάτης, υπάρχουν οι προστατήτηδες, υπάρχουν και άλλα θέματα, δηλαδή, τα οποία μπορεί να μην βοηθάνε. Συν επίσης η κοινωνία, η οποία γίνει πάρα πολύ καταναλωτική και με όλο αυτό το πρεσάρισμα της γυναίκας προς τον άντρα, ουσιαστικά ευνουχίζει τον άντρα. Δηλαδή, ο άντρας πρέπει να υπερκεράσει όλα αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ο άντρας ο κυνηγός πλέον. Είναι, δηλαδή έχει αλλάξει αυτό. Είναι η γυναίκα η κυνηγός. Άρα ο άντρας θα πρέπει να σταθεί λίγο διαφορετικά. Να βρει πολλούς τρόπους και να στέκεται πάρα πολύ καλά
και σε αυτό το θέμα. Και εδώ μπορεί να συμβουλευτεί πάρα πολύ καλά έναν εξειδικευμένο πάνω σε αυτά τα θέματα. Ακόμα μάλιστα και σε αυτά τα κομμάτια, σε αυτά τα κεφάλαια. Μάλιστα. Έτσι. Γιατρέ, θα θέλαμε ελπίζω λίγο να το κάλυψα. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και νομίζω ότι και οι φίλοι ακροατές είναι καλυμμένοι εξ ολοκλήρου. Θα θέλαμε λίγο τη σύστασή σας. Πού μπορεί να σας βρει ο ακροατής για να του δώσετε συμβουλές από κοντά, να σας επισκεφτεί? Πού μπορεί να σας βρει, με ποιο τρόπο? Κοιτάξτε, τηλεφωνικά. Εγώ ουσιαστικά πλέον ιδιωτεύω, δεν είμαι στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Είμαι και στην Αθήνα βεβαίως, αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα για Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Το τηλέφωνο είναι 231-0278-229. Είμαι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 278-229. 229. Μάλιστα. Είναι το σταθερό τηλέφωνο του ιατρίου και από εκεί και πέρα σε κλινικές. Σε όλες τις κλινικές. Πού είναι το ιατρείο σας, γιατρέ? Που συνεργάζομαι. Πού είναι? Ερμού 36, στο κέντρο. Ερμού 36 είναι στο νοτέδιπο. Πολύ ωραία. Ωραία. Άρα, κέντρο, νομίζω, δεν γίνεται. Όποιος φίλος θέλει να απευθυνθεί στον κύριο Θάνο, είπαμε το τηλέφωνο άλλη μία φορά, πείτε το κύριο Θάνο, θέλετε. 231-0-278-229. Πολύ ωραία. Ερμού 36 για όλους τους φίλους. Ερμού 36 ακρότητες. Στο κέντρο της πόλης. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όντως, κύριε Θάνο, για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Ήταν υπέροχη η συζήτηση η οποία κάναμε και ελπίζω να ενημερώσαμε το κοινό σας και τους ακροατές. Αυτό έγινε 100% για τώρα. Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί και τα μηνύματα, έχουμε μηνύματα, τα μηνύματα που μας έχουν έρθει στα κινητά είναι δεκάδες, να ξέρετε. Απλά επειδή είναι λεπτό το ζήτημα. Να τα λύσουν όμως. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Επειδή είναι λεπτό το ζήτημα, να ξέρετε, είναι αυτό που είπα. Πολλοί δεν το δέχονται ότι έχουν θέμα γιατί ντρέπονται. Το κυριότερο είναι να το αποδεχτείς εσύ και να πεις ίσως έχω κάποιο πρόβλημα. Ας πάω στον ειδικό. Δηλαδή όταν πονάει η καρδιά σου, ρε φίλε, δεν πας στον καρδιολόγο. Και αυτό που είπε ο γιατρός, ότι η πρόληψη, έτσι, ότι η πρόληψη σώζει. Η πρόληψη σώζει, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Παρά τα αυτά, επειδή υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχει ενημέρωση από το δικό σας και όλο το ραδιόφωνο που ακούει πολύ ανδρικός πληθυσμός, έτσι και ο κόσμος ενημερώνεται. Δεν έχει σημασία σε πρώτη φάση αν θα έρθει αύριο, μεθαύριο, σε μένα, σε κάποιον άλλο συνάδελφο. Το θέμα είναι ότι το μικρόβιο μπήκε, το καλό μικρόβιο. Δηλαδή τώρα πολλοί ακροατές κουνιούνται λίγο από τη θέση τους και σκέφτονται όλα αυτά τα οποία άκουσαν. Αυτό νομίζω είναι πάντα το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα βέβαια χρειάζεται και η πράξη. Και όλα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Πιστέψτε με. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Σας ευχόμαστε καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σε σίγουρα. Ευχαρίστω, ευχαρίστω. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα το ξαναέχουμε το γιατρό. Ο Παζάχου είναι εξαιρετικό άνθρωπο. Όντω. Έτσι. Όντω ο άνθρωπο. Δεν το συζητάμε. Είναι λαϊκό άνθρωπο. Δηλαδή θα σε πλησιάσει, θα σου μιλήσει για το θέμα. Απλώ. Φάνηκε και από τη συζήτηση. Δηλαδή μιλάμε 40 λεπτά με τον άνθρωπο και είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Λοιπόν. Αυτό ήταν ο κύριος Πέτρος Θάνος, ουρολόγος, ανδρολόγος. Πιστεύω ότι κάναμε μια πολύ σημαντική συζήτηση με πολλές συμβουλές. Νομίζω ότι αφυπνίσαμε αρκετό κόσμο αυτή τη στιγμή που ενδεχομένως να έχει κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη του, με τα γενετικά του όργανα, με αισθητική δυσλειτουργία. Εντάξει, δεν του σηκώνεται δηλαδή για του βλάχου τώρα που δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι, κακό, λέμε, δεν είναι κακό να ψάχνουμε έτσι. Εντάξει, δεν του σηκώνεται όσο θέλει, φίλε. Εντάξει, εμένα με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου γιατί. Με το παραμικρό μου λένε πας στο γιατρό. Καλύτερα λέω να πηγαίνω εγώ με το παραμικρό στο γιατρό παρά να με πάνε τέσσερις. Σε αυτό έχεις δίκιο. Εντάξει, με λένε φοβητσιάρι τέτοιο. Λοιπόν, όχι, θα το. Δεν είναι, Τάσο, είναι 10 λεπτάκια. Εντάξει. Είναι παρατέταρτο. Παρατέταρτο είναι. Θα λοιπόν, στο τέλος θα κάνουμε. Έτσι, ναι, θα το πάμε ένα. Εντάξει, για 10 λεπτάκια γραμμούλες. 10-12 λεπτάκια. Εντάξει, εγώ φύγαμε βέβαια από τα ποδοσφαιρικά. Εντάξει, αλλά νομίζω μισή ώρα φάγαμε, σιγά. Ότι καλά κάναμε. Σιγά. Καλά τρία κάναμε. Τέταρτα. Και νομίζω εντάξει ότι πάρα πολλοί κόσμος θα μας δώσει συγχαρητήρια για αυτό που κάναμε σήμερα. Καλά, εντάξει, δεν περιμένουμε. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό. Καλύτερα, όπως είπαμε, έτσι να ακούγονται και κάποια πράγματα του, ώστε κάποιον, όπως είπε και ο γιατρός, που δεν ήταν τόσο ευαισθητοποιημένος και είχε κάποιες απλές ενοχλήσεις, να κάνει το βήμα και να πάει να δει το τι έχει, παρά να είμαστε εφησυχασμένοι. Είναι έτσι θέμα υγείας και ψυχολογίας. Δηλαδή, πήγε 40-45, πάνε στο γιατρό να κάνεις μια εξέταση προστάτη.
Δεν πειράζει, σου βάλει και δαχτυλάκι, δεν πειράζει. Εντάξει, θα το φας το δάχτυλο. Θα το φας το δάχτυλο. Δεν είναι γλυκό. Λίγο λιπαντικό, λίγο το κακό είναι όπω βλέπει και εσύ. Μακρύ λεπτό δάχτυλο να πούμε. Και γαντάκι φορά, εμεί θα χωρίσουμε. Τι θε να βάλει, φίλε, έτσι σκέτο. Όχι γάντι για το φούρνο. Ναι, γάντι για να στον καρφώσει. Ναι, όπω είπε και εσύ, άμα έχει όμω κάτι δάχτυλα σαν τα λικέρι. Αν έχει κάτι δάχτυλα, δεν φίλε, σαν στυλιάρι από φτιάρι την πλέρωση. Ναι. Φίλε, εγώ επειδή είχα φλεγμονή. Μετά μπορεί να πάω στο Ερυθρό Σταυρό για ράψιμο. Ναι, μην γελάς. Φλεγμονή. Εσύ υπάρχει τρόπος. Ναι, υπάρχει τρόπος τώρα, έτσι. Όταν έχει φλεγμονή, εντάξει, ο προστάτης, ναι, όπως είπε και ο γιατρός, ναι, δηλαδή έχει ιδιογκωθεί. Mm. Με το που ακούμπησε, ξέρεις που πετάχτηκα. Ξέρεις που πετάχτηκα. Πέρασα τον Μπούμγκα χωρίς κοντάρι. Σόπα, 5-20 πήδησα. 6-20 μάλλον. Σόπα, λοιπόν, βέβαια. 23-10-87 για 3 οκτάρια. Ανοιχτές οι γραμμές. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Γιατί σκέψου να μην έχεις την απόδοση στον έρωτα, στο σεξ που είχες, ρε παιδί μου, γιατί ξέρω εγώ, δεν σου είναι κάγκελο, ρε παιδί μου. Κάτσε. Ναι, κάτσε, ναι. Σου μαλακώνει, ξέρω εγώ. Κάτσε. Ή δεν είσαι ικανοποιημένος εσύ η γυναίκα σου, ρε φίλε. Θα υπάρξει δηλαδή και πρόβλημα και στη σχέση σου, αλλά και στον εσωτερικό σου κόσμο, ρε φίλε. Στον ανδρικό σου εγωισμό, πει τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, ρε μεγάλε. Άκου τι λέει ο μεγάλος Χρήστος. Ο Κότσης. Πού οφείλεται εκεί που λέγαμε, που έλεγε ο γιατρός για την αισθητική δυσλειτουργία. Ναι. Πού λες να οφείλεται. Πες. Ζαχώ, Τάσο, λέει η αισθητική δυσλειτουργία οφείλεται μόνο στην άσχημη γκόμενα. Νομίζεις, φίλε, ναι, Χρήστο. Ντάξει. Νομίζεις, φίλε Χρήστο, γιατί έχει κάτι κάτι πεδαράδες που έχουν και κάτι κουκλάρες δίπλα τους και δεν τους κάνει κούκου, φίλε. Βέβαια. Έχουν γεμίσει τα σεξ σοπ, να πούμε, και παίρνουν βοηθητικά ερωτικά. Βέβαια, ωραία, έχουμε ένα, ναι, έχουμε, ναι, ερωτικά έχουμε βοηθήματα. Έχουμε ένα φίλο. Και τώρα χωρίς πλάκα. Χωρίς πλάκα, γιατί το άκουσα τρεις φορές με το είπε ο κύριος Πέτρος Θάνος. Πραγματικά, αν παιδιά διαπιστώσετε ότι δεν είστε καλά σεξουαλικά, ότι δεν είστε ικανοποιημένοι ή ήσασταν καλύτερα πριν, ξέρω εγώ, δύο μήνες, πριν ένα μήνα, πριν τρεις μήνες, πριν πέντε μήνες, μην το αφήσετε. Πάτε στον ανδρολόγο να σας πει ποια είναι η αιτία. Εκτός αν δεν γουστάρετε το μύδι. Αν δεν γουστάρετε το μύδι, ψάξτε κανένα στρίδι, ξέρω εγώ. Πάρτε κανένα, ναι, αυτά. Αλλά αν και στο μύδι και στο στρίδι δεν κάνει κούκου και δεν μπορείτε να τρυπήσετε βρεγμένη εφημερίδα, στον ανδρολόγο με τη μία. Γιατί τώρα όσο πιο λέγα γρήγορα πας, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχεις. Γιατί η πρόληψη σώζει. Βέβαια, τώρα που λέγαμε για γιατρούς, θα πάρουμε και τους φίλους. Ναι. Είχαμε τον γιατρό στον αέρα. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση τώρα με τον ψευτογιατρό αυτόν. Γιατί πρέπει να ξέρουμε και ποιους εμπιστευόμαστε, ναι, έτσι. Υπάρχει με αυτόν τον ψευτογιατρό που ήταν πιλότος, διαστημάνθρωπος, βατραχάνθρωπος. Έφαγε δύο πτυχία. Ναι, και ναι. Λοιπόν, και πόσο ακόμα έφαγε, δεν το ξέρουμε. Πάμε να ακούσουμε τους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Έλα, εσύ. Νάτος. Ο πρώτος. Glory. Glory. Έλα, Glory. Έλα, ρε, Glory. Λοιπόν, καλησπέρα, Τάσο, Ζάχο. Ο Τάσος είπε ένα ωραίο πριν. Τι είπε. Για το μύδι. Το οποίο τρώγεται και ομό και ψημένο είναι καλό. Ναι, και ναι. Βγάζουμε τριχούλα πρώτα, έτσι. Εγώ είμαι των γυαλιστέρων. Γυαλιστέρες μ' αρέσουν. Γυαλιστέρες. Ναι. Ναι, εγώ το κάνω. Πώς να πω, σαν. Όχι. Πες το λέμε, ρε παιδί. Μεταφορικά το λέω, κατάλαβες πώς το λέω. Ναι, αγάπη μου, ναι, ξέρω. Ναι, κάτι πιάσαμε. Πια κάτι καταλάβαμε. Δεν είμαστε από το διακοφτό. Λοιπόν, Ζάχο, προχθές που έβαλες για το Survivor που έλεγες. Ναι. Το Eye of the Tiger, ναι, είναι στο Rocky το 3, αλλά είναι με το Mr. T. Ναι. Το μαύρο, το 3. Κατάλαβες. Το 2 είναι με τον Ρώσο. Με τον Drago. Όχι, το 4 είναι με τον Ρώσο. Εντάξει, το πού να τα θυμόμαστε. Το 4 και εκεί ακούγεται το Bernie Hart. Εκεί είναι το Bernie Hart. Με την Brigitte Nielsen, άμα έχεις αισθητική δυσλειτουργία, φίλε, να πας στον ανδρολόγο. Πήγαινε κατευθείαν. Τάσο, ο άλλος όμως ο Σταλόνε τη χώρισε γιατί λέει ήταν λεσβία. Ποια ήταν. Ποια. Και τι, κακό ήταν αυτό. Γιατί, κακό ήταν. Ναι, όχι, λέει, αντί είναι. Ποια είναι. Καλά, όταν την πήρε, δεν ήξερε ότι ήταν λεσβία. Καλά, λέει. Δεν το άκουσα, ξεφαίνεται καλά. Χρήστο, πόσο χρόνο είσαι. Πιο μεγάλος από εσάς είμαι. 52, 53. Όχι, δύο πενταράκια. Δύο πενταράκια. Εσύ πώς πας από στήση. Τι το λέει τον άλλο. Ναι. Τι το λες. Σε καλή φόρμα. Σε καλή φόρμα. Μήπως είσαι business man. Άμα είναι και τίποτα γαβρίνες και τέτοια, εκεί είμαστε πιο καλοί. Δεν έχεις δηλαδή αφιβολίες εγώ για το εγώ σου, είσαι ικανοποιημένος. Business man, καλά. Ναι, ναι. Ωραία. Από το άλλο προστάτη, εντάξει, τα κοίταξες. Άσε τον άνθρωπο. Σταμάτα λίγο. Όχι, εντάξει. Τι πιάσαμε τα ιατρικά τώρα. Πόσο έχεις πίεσα. 40 λεπτά είχαμε τον κύριο Θάνο εδώ πέρα. Δεν άκουσα τον άνθρωπο τι έλεγε. Πότε έκανες ρευματολογικά τελευταία φορά, πες μας.
ξέρω εγώ πριν κάνα εξάμεινο χρόνο. Α, κάτι καλά, εντάξει. Καλά, PSI δεν έκανε όμω. Τι νόμιζε, προ Χριστού. PSI δεν έκανε όμω. Μου λε, α τα PSI. Δεν μου λε, Τάσο, τι έγινε, κάτι φάπε τρώνε οι Γαβριλ εκεί στη Super League. Έφαγε ένα στο ελληνικό δικαστήριο, στο διαιτητικό. Και τώρα στο ΚΑΣ ήθελαν Αύγουστο να γίνει και 6 Ιουλίου θα γίνει. Ναι, αυτό λέω, ναι. Ναι, θα δούμε, ρε φίλε. Τη μεγάλη φάπα να φάει, εμείς θέλουμε. Τώρα αυτές είναι ψηλές. Ναι, τη μεγάλη. Εμείς θέλουμε να φάει την Καρπαζιά να βγάλει σπίθα. Την Τετάρτη είναι. Ναι. Ποια Τετάρτη? Ναι. Το κύπελο. Βρε κατσίκι στο ΚΑΣ, λέμε τη φάπα. Άσε τώρα το ΚΑΣ, εντάξει. Το λέω κάτσικο. Φάτε, ναι, τέλος πάντων. Για να δούμε, Τετάρτη. Κάποιοι θα γελάνε, κάποιοι θα κλαίνουν ή θα κλαίμε και οι δύο. Για να δούμε. Για να δούμε, ναι, τι θα γίνει, ναι, θα δούμε, παιδιά. Αύριο να δείτε το καφενείο τη Μάντσεστερ που θα φάει δύο, ο Μουρίνιο θα σε κάνει. Πού πες? Τι, αύριο. Μέχρι τότε να. Τότε να Μάντσεστερ. Αύριο, ετοιμάσου. Καλά, την Ασάρα, από εδώ μέχρι το τότε. Ζάχο, ναι. Διπλό τεράστιο και Ζάχο. Ποιο διπλό? Άκουνα σε πω λίγο. Ναι. Άκου λίγο. Στο κοριτσάκι δεν βγάλανε. Που, καλά, το βρέθηκε, είχε ναι. Απέρα λεφτ. Ναι. Ξέρετε ποιον έπρεπε να βγάλουν απέρα λεφτ? Στο Ρονάλντο χτες. Στο Ρονάλντο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε όντως στο γήπεδο, δεν υπήρχε. Πραγματικά. Λοιπόν, σαν να παίζαν με 10 ήταν οι καημένοι. Και είδα τώρα, ήταν ένας παππούς, ένας 75χρονος, 80χρονος, δείχνει πώς πανηγυρίζει να πούμε το που τελειώνει τα πέναλτι. Ο παδός της Νάπολη, 80 χρονών, έχει πέσει κάτω και σαν τρελός κάνει. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό να δεις έναν άνθρωπο 80 χρονών πανηγυρίζει έτσι. Λοιπόν, οκ. Okay. Έγινε, Χριστάρα. Έγινε. Άντε, παιδιά. Έγινε. Γεια σου, Χριστάρα. Το PSI. Ντούρος ο Χριστάρας. Το PSI πόσο είναι, δεν μας είπε όμως. 55 λέει, είναι λέει σκουπόξυλο. Έτσι. Δεν μας είπε όμως. Δεν μας είπαν, έφαγε δάχτυλο. PSI δεν μας είπε. Ξέρεις, θα μπορεί να μην το ρισκάρει, παιδί μου, μην το αρέσει η συνήθεια. Δεν ξέρω. Πάμε. Στους τρεις φίλους που είναι στην αναμονή. Στην αναμονή, αυτοί θα μιλήσουν. Πρόντο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Γεια σας. Δώσε μου κοινάρι. Πάρε αυτά. Τι κάνετε? Καλά, φίλε μου, εσύ. Τάσο περαστικά για χτες. Α, ευχαριστώ πολύ. Ο Άκης είναι, ρε. Έλα, δεν πειράζει, με ζωντανή εκπομπή, ρε. Ευχαριστώ, ρε Άκη, να είσαι καλά. Ναι. Τάσο, Ζάχο, που είπες ότι πετάχτηκε όταν τα ακούβησε? Πέρασα τον Μπούμκα χωρίς κοντάρι, ρε φίλε. 6-20 πήδηξα, παγκόσμιο ρεκόρ. Σίγουρα ήταν το δάχτυλο. Δάχτυλο ήταν, τι δάχτυλο. Ρε εσύ. Φλεγμονή είχα όμως. Είχα φλεγμονή. Γελάς. Καλά ρε τον Παοξή, του δίνεις ασίστρε τον Παοξή. Ντροπή ρε. Τον Παοξή. Άκου λίγο. Έπεσε κάτω όμως. Λες να μην την πήρα χαμπάρι ρε εσύ. Είπαμε ρε φίλε, δεν είμαστε από το διακοφτό, εντάξει. Όχι, να σε καλά, ρε. Σκάσε, βρε. Απότομα μου ήρθε. Τι πλάκα είσαι. Δεν το περίμενα. Έλα, ρε, και πάμε. Αυτός που σε πήρε προηγουμένως και τον γκάζωσες. Ναι. Έλεγε ότι παρακαλάς να χάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί παρακαλάς να χάσει ο ΠΑΟΚ. Μάκη, κάνε μια χάρη. Ας μην μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Μην μου το χαλάσει σήμερα. Μην το χαλάσει σήμερα. Ας μην μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Μην το χαλάσει. Για και άρα, ας κρατήσουμε αυτό. Συμφώνησε. Αυτό που είπες, ας κρατήσουμε. Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτός όταν βλέπει τον Άρη. Ναι. Μ' ακούς τώρα, τι να έχω. Έλα, ναι. Αυτός όταν βλέπει μάτς του Άρη, το βλέπει έξω από την εκκλησία. Ναι. Και ανάβει χεριά να κερδίσει ο Άρη. Ναι, εντάξει. Αυτό παρεξηγήθηκε, κατάλαβε. Εντάξει. Γνωστά είναι αυτά. Επειδή αυτό παρακαλάει να κερδίσει ο Άρης. Ναι. Και τι να καλάς να χάσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Τι να πω. Εμείς όλα στραβά τα κάνουμε, δεν βαριέται. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Ο συγκεκριμένος έχει μία άποψη. Εδώ είπε την προηγούμενη φορά ότι ο Άρης ευνοείται και ο ΠΑΟΚ αδικείται. Τι να πούμε, εντάξει. Έλα, ένα, θα παίξει τώρα με κόσμο. Ναι. Στο Χαριλάου με κόσμο θα παίξει τώρα. 20% μα. Ναι, 20%. Αδικείται. Το σωστό αυτό είναι, ρε φίλε. Αφού έπαιξε με η ΑΕΚ, έπαιξε με κόσμο και εσύ. Έτσι, έτσι. Το σωστό είναι αυτό. Και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο κύπελο με κόσμο πρέπει να παίξει. Όπως έπαιξε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έτσι. Έλα. Για να έχει άποψη πρέπει να έχει και γνώση, Ζάχο. Άμα δεν έχεις γνώση, σωστό δεν είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό. Να σε καλά. Γεια σου, Ράκη. Να σε καλά. Ιδίως στην αναμονή, είπαμε. Έπεσες από τα γέλια, Μπράβο, Ράκη, ασύς τον έδωσες. Ασύς καλάθι και φάουλ. Έλα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Νίκο. Γεια σας, κύριε Τάσο. Τι κάνετε?
Τι να κάνω, Ταρσούλη, μια αποταγή το έργο θεατές. Εντάξει. Χαλαρά, χαλαρά. Όλα καλά με τον κορονοϊό, εντάξει. Δεν χαλαρά. Τώρα από εδώ και πέρα αρχινάει ένα τραγούδι το οποίο θα είναι πολύ πικρό. Γενικά που μιλάμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Θα είναι ένα τραγούδι ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο πούμε, πάνε οι εκλογές τον Αύγουστο. Κάνει πούμε, η επιτροπή της Ομοσπονδίας ΕΠΟ που είναι 15 με 20 πούμε έψιμοι Φλόρινα, Κοζάν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ο Τζορτζόπουλος αυτός ο κύριος ο αυτοφοράκιας που τρέχει δεξιά και αριστερά με μια τσάντα δεξιά και αριστερά με βοηθό, που έχει βοηθό, τον έχει βοηθό ο Κοκαλιά, τον έχει βοηθό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και λέω τώρα εγώ από μέσα μου, ο Κούγιας ο Κοντός από τη Λάρισα και αυτός ο μεγαλομύτου του Άρεος, ο Καρυπίδης, βρεθήκαν τα γενέθλια του κύριου Χοντρού Μαρινάκη. Τι γύρευαν αυτοί οι δύο εκεί πέρα μέσα, αν επιτρέπετε φίλε μου καλέ. Πες τώρα Νίκο, μην μας βάζεις δύσκολα τώρα, γιατί είναι και τέλος εκπομπής. Ναι, όχι, ρωτάω εσύ που είσαι και αριανός. Ναι, πες εσένα λέει. Μήπως αριανός. Όχι, έχω τα αριανός. Για τον Τάσο λέτε. Από την, ναι, από όλη τον Τάσο σας λέω ότι θα είσαι αριανός. Αφού τα ξέρεις ρε Τάσο. Γνωρίζετε πολύ καλά, γνωρίζετε πολύ καλά. Αφού τα ξέρεις ρε Νίκο, εμένα περιτεύει. Τι να πω. Να τα πεις ρε Τάσο. Δεν αγχώνομαι. Από την ώρα ο κύριος αυτός ο κύριος Καρυπίδης. Περιβόητος ούτε από την Βέρεια είναι, κάπου αλλού είναι, από άλλο νόμο είναι. Παραθάνει Βεριώτης. Ήταν εκεί πέρα μέσα και ήταν με την γυναίκα του, όπως ήταν ο Μαρινά με την γυναίκα του, ήταν ο γραφικός Θοδωρίδης, ο Καραπαπάς και ο Κότος από το Κούγιας. Γιατί μαθαίνω πολύ καλά ότι, έτσι, άμα λέω θέματα να με διορθώσεις εσύ. Εντάξει, για το ξέρεις εσύ, αλλά θα ξέρεις και γιατί συνάντησες στο... Σωστά, γιατί συνάντησες στο Σόφιτελ, πες μας, άστο αυτό τώρα. Θα σε πω τώρα, φίλε μου, καλέ, δεν θα μάθω, φίλε μου, από την ώρα που έχει πούμε ο κύριος Μαρινάκης, ο μεγαλομέτρης της ΠΑΕ Άρης και της ΠΑΕ Λάρισσας, εδώ γυαλάγει πέτρες. Εδώ πει ο Αδάκης, φίλε μου, καλέ, έκανε έξω σύμπρον τον Κούγια, γιατί δεν πήρε τα λεφτά του. Από την ώρα που μπήκε ο Κούγιας μέχρι το καινούργιο γήπεδο του Πιλαδάκη, τον έκανα εγώ εκεί. Ο δήμαρχος, το γήπεδο του Αλκαγάρι είναι του Δήμου. Ο Δήμος καθόταν στάχτη προσχύει τον Κούγια και το κάτι που μου φωσκωτούς. Υπέγραψε πούμε, ο κύριος αυτός ο κύριος δήμαρχος. Και ο κύριος Καρεπίδης, ο οποίος πήρε ένα έμβαρμα, ένα πληρώσει την εφορία, για να μην έχει βάλει πρόβλημα. Εντάξει, τώρα αυτό λίγο προσεκτική να είμαστε, τι λέμε, γιατί, Νίκο. Αυτά δεν είναι αποδεικνύω. Δεν τα λέω, φίλοι μου, τα λέει. Τώρα αυτό είναι, στην Αθήνα βρωμάει πολύ στην Αθήνα. Εντάξει, άσε τώρα το κάνει. Τώρα πλάκα μας κάνει, φίλε μου, καλέ. Κλείσε με αυτό, Νίκο. Οπότε και το ΚΑΣ, ο Ολυμπιακός, το έχει χάσει το παιχνίδι. Να σε πω γιατί έχει χάσει το παιχνίδι. Από την ώρα ο κύριος αυτός πάει κόντρα στην Ιντρακόμ και βρίζει τα παιδιά του μέρα νύχτα. Αυτομάτως ο Θόδωρας που βάζει τη δικαστική επιτροπή της FIFA, ο δικαστής αυτό να γνωρίζετε πολύ καλά φίλε μου καλέ, ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τότε που κοκαλεί. Ήταν πούμε δικαστής. Τον έχει βάλει πούμε αυτή η εταιρεία Ιντρακόμ να δικάσει με τον Ολλανδό μαζί. Ως πότε να πούμε ο ΠΑΟΚ αθώνεται. Μάλιστα. Έλατε όμως τώρα ότι ο Ολυμπιακός θα έχει το πρόβλημα της Αλεπούς, σε τι απάνω. Τώρα θα πάει το φιρμάνι στο Μαρινάκι. Να δικαστεί που μη υπόθεση, όπως είπε με την Ξάνση. Όπως είναι η Λάσσα και όπως είναι και το Νά. Για τον Νά και τη Λάσσα είναι και ο Μαρινάκι. Ολοκλήρωσε όμως Νίκο, γιατί τέλειωσε η κουμπή. Και τελειώνω φίλε μου καλέ. Ως πότε να πούμε, έχει καιρό γυρίσματα. Ο κόσμος του Άριος, ο προχωρημένος Άριανος, γνωρίζει πέντε πράγματα. Βγαίνει ο Θόδωρας και μιλάει ο Θόδωρας. Το Θόδωρο το γνωρίζω από μακροπρόθεσμα. Βγαίνει ο Θόδωρας και μιλάει. Δεν μιλάει την αλήθεια. Ότι ο Άριος στην τιμή είναι σε ξύλο κρεμάμενο, ο Καρυπίδης ετοιμάσου θα τον κάνουν κυνηγητό οι όλοι οι Αριανοί.
Και ο Άρης βλέπω, δικιά μου άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος, βλέπω πως είναι και ο Ηρακλής. Θα σχεθώ, γεια. Γεια σε καλά. Γεια σου Νίκο. Το πήραμε το κύπελο, εντάξει. Λοιπόν, μετά από αυτά που είπε ο Νίκος, να πούμε ότι δεν υιοθετούμε ούτε το ραδιόφωνο ούτε εμείς σαν εκπομπή οτιδήποτε ακούστηκε, έτσι. Είναι απόψεις του Νίκου. Στα υψηλήψιμα, ναι. Ναι, ναι, στα υψηλήψιμα. Αφήστε κατάλα. Αν θα ο Άρης καταστραφεί οικονομικός, είναι μια πρόβλεψή του. Θα το δούμε. Δεν θα είμαστε υγεία να έχουμε. Όλος ο κόσμος να έχει υγεία, έτσι. Λοιπόν, ξεκίνα Τάσο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ την ψαροταβένα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος. Με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε στην ψαροταβένα Καρεκλά με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα σπέσια λαχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένες δετσίνα, σούζου, τσιπούρου και δροσερής μπύρας. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230. Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά, η ψαροταβένα Καρεκλάς με ιστορία στην πόλη μας από το 1938. 2310-413-230. Να ευχαριστήσουμε και τη Μάζδα Μανατίδης, η ακόμη μια βραδιά ήταν βασικός υποστηρικτής εδώ της εκπομπής μας, εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή BSRX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτέλειο του. Το σημείο συνάντησης είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για απορίες, ερωτήσεις όσον αφορά τη Μάζδα Μανατίδης. Και πληροφορίες. Πληροφορίες, όπως λέει ο Τάσος, 2310-924-931. Τέλος, το στέκι του Κωστή ήταν κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες. Τα πάντα, όλα στα κάρβουνα βρίσκεται στο στέκι του Κωστή. Απολαμβάνεται καθημερινά κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλα, σκότι σούβλα, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλα και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχούλα σας σε κρεατικά πάντα πρώτης ποιότητας στο στέκι του Κωστή. Ανδρέα Παπαδρέου 113 η διεύθυνση να πάτε με την παρέα σας να απολαύσετε όλες τις μοναδικές γεύσεις που σας περιγράφουμε στη Νεάπολη, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Ανδρέα Παπαδρέου 113. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας, τηλεφωνήστε και τώρα, είναι ανοιχτό το κατάστημα μέχρι και τη μία. 2310-620-727, επαναλαμβάνω, 2310-620-727 για το στέκι του Κωστή. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ όλο το ακροατήριο. Ωραία εκπομπή σήμερα, γιατί ήταν και ο γιατρός. Πραγματικά πιστεύω ότι κάποιες φορές, εντάξει, δεν είναι και όλα Άρης, ΠΑΟ και Ηρακλής και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έτσι. Και λίγο μπορώ να σου πω 3/4 και μία ώρα και λίγο περισσότερο προσαρμοστικά με τον γιατρό. Ήταν κάτι διαφορετικό. Να, πάρα εντάξει. Πολύ σημαντικό για τον αντρικό πληθυσμό και νομίζω ότι πάρα πολλοί φίλοι μας διαφόρων ηλικιών. Εγώ είχα αρκετά μηνύματα πάντως πέραν της πλάκας. Με τις πάρα πολύ καλές συμβουλές του φίλου μας του Πέτρου του Θάνου, νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν σήμερα έτσι ένα 40 λεπτό που δώσαμε απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα που έχουν οι άνδρες. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους φίλους και τις φίλες που ήταν συντονισμένοι αύριο και πάλι σήμερα εδώ στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Αύριο πάλι στις 9 τα λέμε. Έτσι, γυρί να είμαστε όλοι. Ακολουθεί ο Γιώργαρος ο Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα και τη μοναδική παρέα που δημιουργεί κάθε βράδυ. Μπείτε στη φάση του Λίμπερο και τη εκπομπή Ζούγκλα και εσείς. Σάχο. Τι να πω. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να έχει ένα υπέροχο βράδυ. Auf Wiedersehen. Γεια σας.